Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα σε όλους. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM της Κακομήρας με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη. Στη διεύθυνση των ήχων τον Γιάννη Βιτσιράπη. Στο production τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστήρα Πρόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητό σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Σας δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι, ειδικότερα οι οποίοι μας ακούτε στο εξωτερικό. Και σήμερα είναι γορίλα πάλι. Ρε φίλε, αυτά που βλέπεις έκαναν μόνο 12,99. Ένα κλαμπ σάντουιτς, μία λιβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, τρία αφράτα πιτάκια ανατολής με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη λίτρου 1,5,5. Δεν είναι μόνο πολλά, είναι και τεράστια. Ένα σάντουιτς από τα Μπαμπάτσικα, έτσι, ισούται με δύο σάντουιτς χωρίς υπερβολή. Τα αγοράζουμε και τα βρίσκουμε στην Αγίων Πάντων 28. Και το τηλέφωνο είναι 2310-51-0045. Σάκη, χαιρετίσματα. Χαιρετισμού στο φίλο μου Σάκη, γιατί το μέγεθος μετράει και το Σάκη και όλου του προσωπικού εκεί, το οποίο είναι εξυπηρετικότατο. Και ωραίες κοπέλες. Τι σημασία έχει, είναι. Άλλο να σε σερβίρει το Σάντου, κάνα βόδισαν και εσένα, και άλλο να σε σερβίρει. Όλα τα παιδιά, ναι. Όλα τα παιδιά εκεί είναι άψογα συμπεριφορά με το καλημέρα, καλησπέρα. Δεν μιλάω εγώ για συμπεριφορά. Από εκεί ξεκινάω. Εγώ σου λέω ότι έχει ωραίες κοπέλες. Ρε φίλε, δεν κάνει κονσιμάσιον το μαγαζί. Δεν λέγεται κονσιμάσιον, κονσόμασιον λέγεται. Κονσιμάσιον. Κονσιμάσιον, άχρηστη. Γιατί έχεις αυτά τα μούτρα σήμερα και τόσο αναχωρημένο. Σε πείραξε τον Ατρία. Καταρχήν, εγώ το πρώτο ημίγωνο δεν το είδα. Διάδρομο έκανα στο γυμναστήριο. Γιατί δεν το είδε. Γιατί ρε φίλε, κόκκινε. Δεν χρειάζεται να δω τον ΠΑΟΚ να χάνει για να κάνω κριτική ότι δεν βλέπετε σαν ομάδα. Εγώ είχα τα guts και είπα τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ μετά το Καραϊσκάκι ότι είστε για ξύλο να πούμε. Δεν είναι μπάλα αυτή που παίζετε. Okay. Δολοφονείτε το ποδόσφαιρο. Και εγώ είπα θα λήξει ένα τρία. Εσύ είπες θα λήξει ένα τρία. Το έπαιξες. Φυσικά. Πού τα λεφτά. Παίξαμε ένα τρία για τον Ολυμπιακό. Α.
Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάλα. Να κάνει, το χάσαμε. Να μας έκατσε. Έπαιξε μπάλα και ήταν μια παρηγοριά για το πρωτάθλημα που θα χάσει. Αυτή η καλή εμφάνιση. Εντάξει, με την νίκη. Εγώ κάνω μια ερώτηση τώρα σε σένα. Αν τα μάτς που θα παίξει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Ναι. Δεν υπάρχουν φιλικά μέσα ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο. Ναι. Δηλαδή, πάει ο Ολυμπιακός που πάει στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, όπου στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα παίζει με τη Λαμία στην έδρα του. Στην έδρα του. Πάει η Λαμία κανονικά και παίζει. Ή στη Λαμία να παίξει κανονικά. Ναι. Κανονικά δηλαδή. Χωρίς να... φόβο και πάθος δηλαδή. Ναι, όχι, να μην στηθεί. Αυτό εννοείται. Να μην φοβούνται. Να μην στηθεί, ρε σου λέω. Και να μην στηθεί και κανένα στον ΠΑΟΚ. Καμία ομάδα. Ναι. Να μην κάνει φιλικά. Ναι. Να παίξει με την κανονική εντεκάδα. Διαιτητής ξένος 50-50. 50-50 στη μέση στο καρπούζι. Που χάνει να πάω το πρωτάθλημα. Όχι. Όχι, ε. Όχι. 9.55 και ενώ μήνω 54.340 στο Facebook. Ερώτηση Κωστή Ραπτόπουλου. Υπ' αυτά στα συνδίκα. Όχι να πάει ο ΠΑΟΚ στην Ξάνθη και να πει η Ξάνθη, άτι καλά περάστε. Παίξει κανονικά όπως με τον Ολυμπιακό. Να πάει στα Γιάννενα, το ίδιο. Να πάει ο Ολυμπιακός στα Γιάννενα, το ίδιο. Να παίξουν οι αντίπαλοι τους κανονικά και να παίξουν και στην Τούμπα να κονταροκτυπηθούν με ξένο διαιτητή. Ξέρεις τι μεγάλες περισσότερο. Ξέρεις. Ξέρεις τι μεγάλες. Δεν ξέρω, ρε, δεν ξέρω. Είμαι αμαθής, δεν ξέρω. Αν έβγαιναν αυτά 2-1-3, ναι. Θα πήγαινα στο φίλο μου στον Σκιάδη του Παλοδήμου. Τι θα έπαιρνε. Και θα έπαιρνα ένα Hyundai που έχω βάλει στο μάτι. Τι, ποιο τι μάρκα. Δεν θέλω να πω. Άμα δεν θες να πεις ακόμη εμείς, άμα θες. Τι Hyundai θα έπαιρνε. Ένα Hyundai έχω βάλει στο. Τι Hyundai. i30. Θα το έκανα δικό μου. Ναι. Εντάξει. Τώρα μάλιστα που έχει δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια. Ναι. Και εγγύηση κατώτερης τιμής. Ναι. Θα ήμουν ζάχαρη. Απλώς. Ζάχαρη θα ήσουν. Αλλά δεν θέλει η Ρουσλάνα η τύχη. Μάλιστα. Εντάξει. Ανάποδα ήταν ο Ολυμπιακός 3-1. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μας ήθελε. Λοιπόν, ρωτάω εγώ το κοινό. Περισσότερα για τους που θέλουν να αποκτήσουν με αυτές τις ασύλληπτες φορές αυτοκίνητο από την Εσκιάδη Παλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Εγγύηση κατώτερη τιμή και 3 χρόνια δώρο τα τέλη κυκλοφορία. Ή περισσότερα στο 23-15-96-596. Ρώτα το κοινό. Υπ' αυτά στα συνθήκα, το χάνει το πρωτάθλημα. Όχι, για μένα όχι. Για σένα όχι. Όχι. Μάλιστα. Γιατί δεν το χάνει. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια επίθεση η οποία δεν βλέπετε. Ναι. Παρότι χτες. Δεν τα βάλαν οι φορ, ούτε πλάι είναι τα βάλαν. Ο σέντερ μπακ το έβαλε. Ο αμυντικός χαφ το έβαλε. Δεν διαφωνώ. Ναι, εντάξει. Ναι. Σημασία και τα κατάφερε. Ναι. Λοιπόν, και πίσω δεν είναι καλός αμυντικά. Δεν είναι καλός αμυντικά. Για πίσω. Μένα δεν είναι καλός. Ναι. Εντάξει, μπορεί να είμαι λάθος. Λέω τη γνώμη μου. Ατομικά δεν είναι καλός, δηλαδή. Ή σαν ομάδα γενικότερα. Σαν ομάδα, δηλαδή. Είναι ομάδα που λες ότι αυτή η ομάδα θα φάει γκολ. Φαίνεται πιο ανοιχτή, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ή πιο κακή άμυνα. Πιο κακή άμυνα τους. Καλή προσέγγιση σου. Δεν με χαλάει. Δηλαδή... Καλή. Καλή προσέγγιση σου. Μια δηλαδή γενική τώρα... προσέγγιση. Καλή. Τώρα παίζει με τη Λαμία και λες. Αν η Λαμία δεν το φοβόταν το παιχνίδι, ναι. Θα το έχατε. Ναι. Θα μπορεί να βάλει ένα γκολ. Ναι. Επειδή φοβάται το παιχνίδι, δεν μπορεί να βάλει γκολ. Ναι. Εντάξει. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι. Λέγε. Χθες για πρώτη φορά, ναι. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι 8 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, ναι. Ακούστηκαν αποδοκιμασίες. Κακός. Λοιπόν. Κακός. Έχω να πω το εξής. Όχι, όχι, πριν πει. Δεν βλέπετε, ρε μάγκες. Μάγκες. Ότι. Εδώ ξεκάθαρα έγινε επιλογή στόχων. Δηλαδή, δεν κάνω τον πονηρό. Ούτε από την διοίκηση του ΠΑΟΚ να παίρνει χαρτίρια που να το πει αυτό το πράγμα. Τώρα θέλω να σε δείρει. Βάλε σαλέα λίγο. Βάλε λίγο σαλέα. Μη, άστο. Όχι, γιατί αυτό που είπε είναι ξεφτύλα. Ξεφτύλα είσαι εσύ. Όχι, ρε φίλε. Όταν χάνει από τη Βίντεο, η οποία δεν βλέπετε. Ναι. Όταν πάει και κάνει μια διαστημική εμφάνιση μέσα στην Πάτε Μπόρισοφ του Λευκορωσία, ναι, ναι. Και την κερδίζει από το ημίχρονο. Ναι. Και όταν χάνει εύκολα από το ημίχρονο 0-3. Ναι. Εγώ τι να πιστέψω, εγώ βλέπω τους ΠΑΟΚ, τους παίκτες του ΠΑΟΚ να ναι. Κρατάνε δυνάμεις, ναι. Για το παιχνίδι με το Ολυμπιακό. Γιατί δεν θα είναι φιλικό όπως λες, και γιατί υπάρχει προβοκάτσια, ναι. Και σου λέει ας την Ευρώπη, δεν είμαστε για 3 καρπούζια. Ναι. Εντάξει, ναι. Βάλε ρε σαλέα που θα με πει εμένα ο Γλύφτης. Βάλε σαλέα ρε. Ο Γλύφτης θα με πει εμένα ότι τους κάνουν. Διαλέξανε. Δεν είδες να βάζω το πόδι στη φωτιά. Σε αφήνω να εκτεθεί. Και γιούχαρε ο κόσμος. Σε αφήνω να εκτεθεί. Εκτεθειμένος είμαι ούτως ή άλλως. Σε αφήνω να εκτεθεί. Με την καλημέρα που λέω. Ναι. Εντάξει. Σε αφήνω να εκτεθεί. Και λέω λοιπόν ότι φάνηκε ξεκάθαρα ότι θέλουν να επικεντρωθούν. Επειδή όπως είπες σωστά, δεν είναι 100% σίγουροι και καλά κάνουν. Γιατί ποτέ δεν πρέπει να είναι σίγουρος για οτιδήποτε. Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και θέλουν να το πάρουν και καλά κάνουν. Σου λέει α την Ευρώπη. Ναι, πού να πάμε.
Εμείς το λέμε. Εσύ το καλοκαίρι δε, που μεγάλε κολουτούμπα, έλεγε στον ΠΑΟΚ από το πρώτο παιχνίδι με τη Βασιλεία θα αποκλειστεί. Τα ίδια έλεγε και στο δεύτερο, τα ίδια και στο τρίτο και πάει λέγοντα. Yeah. Και ο ΠΑΟΚ μπήκε στου ομίλου του Europa League. Άσχημα του κάτσε. Ένα δεκαρικάκι πήρε. Ένα δεκαρικάκι πήρε. Άσχημα του κάτσε. Του κάτσε άσχημα, σε ρωτάω. Όχι, αφήνω να εκτεθείς. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Ρε φίλε, για ποιο λόγο αυτή η ομάδα ήταν, έκανε διαστημική εμφάνιση εκεί? Για πες μου. Συνέχισε. Δεν έχω να πω τίποτα, ρε φίλε. Όταν τελειώσει θα μιλήσω. Εγώ λέω ότι όλοι οι λογικοί άνθρωποι λένε ότι είναι θεμητό το να πεις δεν θέλω τον Κώστα, θέλω τον Δημήτρη. Αυτό πιστεύεις εσύ δηλαδή? Φυσικά. Λοιπόν, ξένοι επιστήμονες κάναν μια έρευνα και βγάλαν το συμπέρασμα ότι οι Έλληνες έχουν το χαμηλότερο IQ στην Ευρώπη. Ναι. Πού έγινε αυτό, ποια είναι η έρευνα, πώς λέγεται? Δεν σας θα σου πω πώς είναι η έρευνα, ψάξε βρες. Ποια είναι η έρευνα, όνομα, ποιος την έκανε την έρευνα? Είμαστε πίσω από τους Βούλγαρους για ένα πόντο, πολύ πίσω από τους Ιταλούς, τους Πολωνούς. Βρετανοί ψυχολόγοι το κάνανε, ο Ρίκραν Λαντ. Πού, αυτή είναι η εργασία. Στην Αγγλία. Η οποία κάπου πρέπει να δημοσιεύει. Ψάξε βρες, ρε κόκκινε. Δεν υπάρχει ψάξε. Είσαι πίσω από το Καζακστάν. Μάλλον θα ήρθαν προς την Τούμπα μεριά εκεί που μένεις, εκεί και κάτω παραλία, και θα πήρα δείγμα από τον εγκέφαλο το δικό σου. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή λες για IQ. Ναι. Δάσκαλος του Αϊνστάιν ποιος ήταν? Για πες μου. Ποιος ήταν δάσκαλος? Ο δάσκαλος του Αϊνστάιν. Ξέρω εγώ, Τριφτούδης ήταν. Όπου ο ίδιος ο Αϊνστάιν. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν έχει πει, ναι, τι είπε, ότι μεγάλο κομμάτι όσων έχω διδαχθεί και τη επιτυχία μου ήτανε, το οφείλω, ναι, στον κύριο. Πες το όνομά του. Πού να το ξέρω. Άντε ρε διαβασμένε εσύ. Δεν το ξέρω. Πες ποιανό όνομα. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν ξέρω. Καραθοδωρής. Ο Καραθοδωρής. Καραθοδωρής, μαθηματικός. Ο μαθηματικός Καραθοδωρής ήταν δάσκαλος του. Του Αϊνστάιν. Του Αϊνστάιν. Πού ήταν ο Καραθοδωρής, σε ποια χώρα δούλευε? Έλληνας ήταν. Βράς, τι ήταν Έλληνας. Πού γεννήθηκε? Έλληνας ήταν. Πού γεννήθηκε ο ανθρωπάκος αυτός? Στην Ελλάδα γεννήθηκε. Στην Ελλάδα γεννήθηκε. Ναι. Και ήτανε. Για αυτά που, του Αϊνστάιν. Τερατογέννηση θα ήταν. Λάθος θα πει. Εμείς είμαστε οι νορμάλ. Με το IQ το όλοι οι αρχαίοι, ναι, οι μόν πρόγραμμοι, οι οποίοι πραγματικά ήταν γκέι. Έχουν γράψει. Ήταν γκέι. Είναι βλακεί αυτό που λες. Δεν υπάρχει. Και η ομοφιλοφιλία ήταν στα φόρτα της τότε. Ναι. Ο Αριστοτέλης, ο Θουκυδίδης και όλοι οι άλλοι μεγάλοι, ναι, έχουν γράψει πράγματα τα οποία διδάσκονται σε όλα τα ξένα πανεπιστήμια. Δεν κάνανε έρευνα. Πώς γίνεται, ρε φίλε, τι IQ είχανε? Ναι, και μετά από 2.500-3.000 χρόνια, ναι, αυτά τα οποία γράφανε διδάσκονται. Ναι. Ποιος βλάκας είναι αυτός που έκανε την έρευνα? Βλάκας είναι αυτός και εσύ ο έξυπνος. Γιατί λέω ότι αυτή η έρευνα, ναι, ναι, είναι μόνο μέσα στο μυαλουδάκι σου. Είναι και σου στείλανε από κανένα διαστημόπλιο οι φίλοι σου εξωτερικοί. Είναι αυτός που έκανε την έρευνα. Και εσύ είσαι έξυπνος που λες στους παοξίδες ότι διάλεξα παιχνίδι. Είσαι στόκος. Μάλιστα. Είσαι στόκος. Εγώ είμαι στόκος. Όπως επίσης ένας πολύ καλός μας φίλος, ναι, προσωπικός, ναι, ναι, το ξέρεις. Και όλος το βγάλαμε εδώ, πυρηνικός φυσικός, από τα μεγαλύτερα IQ του πλανήτη. Ποιος είναι? Ο Σάββας ο Μόρης. Ναι. Στην έρευνα του καρκίνου, από τους κορυφαίους. Πού είναι αυτός? Τώρα, στην Αμερική δουλεύει. Γιατί δεν είναι εδώ? Γιατί εδώ, ρε φίλε, δεν μπορεί να κάνει αυτά που ο θέλει. Ο Καραθανάσης, πώς το λέγανε το. Καραθοδωρής. Πού ήταν ο Καραθοδωρής? Εδώ ήτανε. Πού ήταν, γιατί δεν ήταν εδώ? Δεν μπορώ να σου. Αυτά σας φάγανε στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να σου. Εμείς είμαστε και εμείς κάνουμε και εγώ έφαγα τόσα λεφτά. Άκου να δεις, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Αυτά σας φάγανε. Ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ναι, τουλάχιστον ένα, ναι, είναι στα πέντε κορυφαία του κόσμου. Τι να το κάνω, ρε. Όχι, επειδή λες ότι έχουν IQ. Πώς γίνεται? Ναι. Για ρωτά στη μαθηματική εταιρεία πώς φορέ τα Ελληνόπουλα. Διακρίνονται με κάνω, ρε, κόκκινε, μα είναι βλάκας αυτός. Αυτή δεν υπάρχει. Κόκκινε, τι να τα κάνω εγώ τα μαθηματικά που ξέρεις εσύ, όταν στο σπίτι σου να πούμε είσαι μείον? Τι να τα κάνω εγώ τα μαθηματικά? Γιατί το κάνεις τώρα? Δεν μιλάω για σένα, ρε κόκκινε. Όχι, όχι. Μεταφορικά το λέω. Όχι, μεταφορικά, αλλά ναι, περίμενε. Γιατί, ναι, το ισοπεδώνεις τώρα? Τι να ισοπεδώνεις? Φέρε μου λες ότι το IQ τους είναι ραδικιού. Λες έχουν IQ ραδικιού. Βέβαια. Αλλά δεν έχουν μία. Φυσικά. Γιατί δεν έχουν μία? Γιατί μαλάκες. Γιατί κάποιος προδότης πολιτικός. Από πολλούς προδότες πολιτικούς. Γιατί το IQ τα ξεπουλήσανε όλα, ναι, έναντι πινακίου φακής. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Συνυπεύθυνοι είμαστε. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Και εμείς είμαστε. 92 IQ έχετε. Και είναι οι Βούλγαροι πιο πάνω. Για ένα πόντο. Το δικό σου το έχει μετρήσει κανένα φορά? Εγώ είμαι ο χειρότερος. Σου λέω τύπο. Ο ψυχολόγος ο Βρετανός. Εσύ έχεις 8. Φρε 4 έχω εγώ. IQ. Φρε 4 έχω. Ότι είσαι κάτω από τα μαθηματικά αυτοί που κάνανε. Πώς να μου είναι χρεωμένα όλα τα νοικοκυριά? Να χέσω τα μαθηματικά που κάνατε. Δεν πανάγετε και μαθηματικό βραβείο. Ήρθε ο Σιμίτης εδώ. Θα σου πω πάρα πολύ. Κάσω, θα στα πω εγώ. Ήρθε ο Σιμίτης εδώ με τον Παπαντονίου τον Πρικοθύρα.
Σας είπα παίξτε χρηματιστήριο να βράσω τα μαθηματικά που ξέρατε. Όχι. Τι να σας κάνω, δεν το δηλαδή. Είπα αυτό. Είπε, με τους το χρηματιστήριο είναι επένδυση. Βράσε τώρα. 150 δις μέσα η Ελλάδα από αυτό. Ναι. Κάποιοι οικονομήσανε. Κανείς δεν μιλάει για το Σιμίτι. Πολύ... Για τους πεθαμένους μιλάνε. Γίνονται τα σκάνδαλα με τα νοσοκομεία. Κανείς δεν μιλάει. Υπάρχουν ιερές οικογένειες. Μη παπανδρεϊκέ, μη. Άκου και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή κατηγορούν και την Κούντα κατηγορούν. Για όλους τους βάζουν. Καλά κάνουν. Όχι, με τους πεθαμένους τα βάζουν. Από το 93 και μετά κανείς δεν μιλάει. Ναι. Ας τα παραμύθια για αλλού. Άντε δεν κάνεις για πολιτικά. Καλά, ναι, δεν ναι. σου πάει κιόλας. Ναι. Μπαλαδόφατσα είσαι, ναι. δεν σου πάει. Ενώ αυτό. Εσύ πανέξυπνος. Δεν είπα ότι κονόμησες από το χρηματιστήριο, κονόμησες από τις μεταχές. Δεν έχω παίξει χρηματιστήριο. Ναι. Κονόμησες από τα καζίνο, κονόμησες από τους κουλοχέρδες. Ήρθες τώρα εσύ εμάς να μας το παίξεις ότι είσαι μαθηματικός. Δεν τι να το κάνω εγώ ρε άμα είσαι στον Τηρεσία εσύ. Μαθηματικός είναι αδερφού, ούτε στον Τηρεσία. Θέλω για σένα πάλι. Πάλι μεταφορικά. Δεν μιλάω για σένα πάλι. Και πάλι να σε κάνω εγώ. Όλα αυτά είχε τα... μαθηματικά 19 και στον Τηρεσία. Να τα βράψω τα μαθηματικά που ήξερε. Δηλαδή, συγγνώμη. Και είσαι στον Τηρεσία, ρε βλάκα. Συγγνώμη, ρε. Τι, για πες. Ο άλλος είναι. Ποιος είναι ο άλλος. Λέω, ο άλλος, ναι. οι μεγάλες καταστροφές ναι. έχουν έρθει από πολύ μεγάλα μυαλά. Τι μου λες, ρε φίλε. Δηλαδή, για πες, για να φτιάξει κάποιος ένα όπλο, φωνικό, το οποίο ναι. περνάει και με περίεργο τρόπο. Ναι, τι γίνεται αυτό. Ναι. Πρέπει να είναι και διάνοια. Δηλαδή πρέπει να έχει τον τρόπο να το κατασκευάσει. Μπράβο, φυσικά τι θα είναι, βλάκα. Επειδή είναι διάνοια, τι σημαίνει, ότι αυτό που θα κάνει θα είναι καλό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι είναι... τώρα που εξετάζεις. Όχι, δεν είναι τώρα άλλο. Για να πάμε στο ποδοσφαιρικό, γιατί. Το κάτι είναι λέμε. Πολύ έξυπνο, ναι. δεν σημαίνει. Πρόσεξε και καλό απαραίτητο. Ο ΠΑΟΚ τάπεξε κανονικά τα μάτς. Εδώ φιλικά δεν έχουν στην Ευρώπη. Εγώ δεν είπα... Έλα τώρα να σου το πω το έργο αυτό. Απλώ άσε εγώ κι εγώ. Εγώ δεν έχει φιλικά στην Ευρώπη. Ξεγυμνώνεστε και οι κολομάδες σας, Ολυμπιακός λέγεται, ΑΕΚ λέγεται, ΠΑΟΚ λέγεται, Άρης λέγεται, Παναθηναϊκός λέγεται. Οι κολομάδες σας στην Ευρώπη που θέλετε και ονειρεύεστε Ευρώπη, εκεί πέρα δεν έχει φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή λες, η... τι? Περίμενε, τι, ότι τι, αν θα παίξουν 10 φορές τη ΣΕΚΑ με τη Ρεάλ θα κερδίζει τη ΣΕΚΑ. Αυτό μου λες. Είδες την εντεκάδα της Ρεάλ. Την είδα. Ήταν βασική. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβα. Ένα δίσκο στήριζε σε σεκά. Βράσε τη σεκά. Ένα δίσκο στήριζε σε σεκά. Επιτρέπεται η λοιπόν, πήγε η ΑΕΚ. Το πρόλογο. Πήγε η ΑΕΚ. Δηλαδή, πήγε η ΑΕΚ. Πήγε η ΑΕΚ. Πήγε η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Πήγε η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Δεν έφερε βαθμό. Πήγε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Έχασε τρεις φορές την Τούμπα. Γιατί έκανε fair play η Chelsea. Την έκανε fair play δύο φορές η Chelsea. Την κάνει fair play η Μπένφικα. Και χάνει από κάτι κολομάδες τη συμφορά μέσα στην Τούμπα. Και πάει ο Ολυμπιακός και χοροπηδά σαν τους ορακοτάνκους οι Ολυμπιακοί που χάσαν το πρωτάθλημα και κερδίσανε τη Μίλαν. Χθες δεν μπορεί να τους πει κουβέντα. Γιώργο... Παίξανε μεγάλη μπάλα. Παίξανε μεγάλη μπάλα. Γιώργο, τι Γιώργο. Γιώργος Φερέτης. Τι λέει ο Γιώργος. Έχω μια απορία. Για πες, τι λέει. Γιατί θέλει πρωτάθλημα και όχι η Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Ντροπή κύριε Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, καλά λέει ο Γιώργος. Εγώ δύο μήνες λέω ότι είναι ο ουρακοτάγκος προπονητής ο Λουτσέσκου. Συχθές θυμήθηκαν οι παοξίδες να κάνουν κριτική του Λουτσέσκου. Και θα σου το πω και αυτό που το είπα και στον Κουλιανό. Ποιο ημίχρονο είναι ο ΠΑΟΚ Ρόμπα, ρε. Ποιο. Αυτό που έπαιξε με την. Ποιο ημίχρονο είναι Ρόμπα. Αυτό το 0-3. Το 0-3, λάθος είσαι. Πες μου ποιο. Το δεύτερο ημίχρονο είναι Ρόμπα. Και δεύτερο ημίχρονο είναι Ρόμπα προπονητής του. Α, εννοείς γιατί έπαιζαν παίκτη. Παίζαν 10 με 11 και αυτοί αυτοσχεδιάζαν. Δεν είχαν τακτική συμπεριφορά στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας. Okay, θυμητό. Θυμητό. Όσοι λέτε λοιπόν αιρετικό το Ραπτόπουλο ποδοσφαιρικά, φάτε τη στη μάπα. Ο ΠΑΟΚ είναι κατάπτυστος για το δεύτερο του ημίχρονο, όχι για το πρώτο. Στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να πάθεις πολλά blackout. Ή οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα ή μικρή. Ωραία. Το δεύτερο ημίχρονο, όταν θέλω να κυνηγήσω το μάτς, τι αναρχία είναι αυτή. Εξτρέμο Βαρέλα να σεντράρει. Να... Τι αναρχία είναι αυτή. Τι αναρχία είναι αυτή, ρε Λουτσέσκου προπονητή. Δεν μου λες. Τον πληρώνετε αυτό. Δεν μου λες. Ναι. Ο Βαρέλα δεν ήταν εξτρέμ στο Περιστέρι που την έκανε στον Κρέσπο και έκανε τον γκολ. Εξτρέμ, δεν ήταν. Αριστερό. Ήταν εξτρέμ. Βρέθηκε στη θέση των εξτρέμ. Δεν ήταν εξτρέμ. Το αναφέρω. Βεβαίως. Βλέπεις που παρατηρώ πράγματα που λες. Το παρατηρείς. Γιατί έγινε αυτό. Χρόνια σου πολλά σήμερα. Ποιο είναι, τι. Είναι το Αγίου Αριανού. Το Αγίου Αριανού. Τι, ο Άγιος Αριανούς γιορτάζει. Ποιο, πόσο σκότωσε αυτός και τον κάναν Άγιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις και τον γιορτάζει. Αγίου Αριανού του ηγεμόνου. Ηγεμόνε ήταν. Χρόνια πολλά. Ε, αυτά σε. Ναι. Μ' άρεσε και όμως. Πολύ χρόνο γλυκέ. Γλυκέ μου. Γιατί. Έβαλε κιλά γουρούνι, ε. 2-3 κιλά τα έβαλε. Κοίτα τα Χριστούγεννα να κλείσει καμιά εταιρεία δίαιτα. Φράστα 102. Τι μαγούλε σου τι είδε. Ήταν 98-102. Σε πήρα μάτι εγώ τα μάγουλα. Όταν βάζω, τα λέω. Όταν χάνω πάλι. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Τι να προσέχω, ρε, τι να προσέχω. Πρόσεχε. Άστο, δεν έχουμε να προσέχουμε όλο τον κόσμο τώρα. Στον εαυτό σου πρωτά. Μην με γυρνά. Και άλλοι, άστο να του προσέχει. Μην με γυρνά στο μυαλό τώρα. Μην γρήγορα, άστο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, κατάπτυστο ο Λουτσέσκο για το δεύτερο ημίχρονο. Δεκτό, όχι, μισό λεπτό. Εσύ το θεωρεί αυτό καταρχήν
επιλήψουμε όταν επιλέγει κάποιο. Λέει, γιατί να βάλω μπελά στο κεφάλι μου. Ναι, είμαι πιο χαλαρό. Άμα... πρώτη ερώτηση. Αν το θέλει, επιλήψουμε. Δεν είναι. Δεν είναι καθόλου. Δεν είπα τι έγινε. Δεν είναι επιλήψιμο. Δεν το ξέρω, μια υπόθεση. Δηλαδή τώρα εσύ λες ότι ο Πάοκ διάλεξε παιχνίδι. Δηλαδή από το ο Σαββίδης να το έδινε αυτό. Οχ, γιατί βάλατε την κλαδά. Δάχτυλα είναι αυτά από όχι όμως. Φαντάζεσαι να ήταν γαστρετερόλογος και να έκανε ένα κολονοσκόπους. Θα πέθαιναν από τον πόρο. Γαστρετερόλογος με αυτά τα δάχτυλα. Τι κάνει. Σιγά, μη. Σιγά, ο Πορπόδης μας ακούει, με λέει, φέρνει τον κόκκινο εκεί, τζάμπα να τον κάνω επάνω. Ηλεκτροσκόπηση, πώς τα λένε αυτά. Πνευμονοσκόπηση, πώς τα λένε αυτά. Ηλεκτροσκόπηση, μόνο εσύ μπορεί να κάνει. Να τα γάρι να πούμε. Λοιπόν, ξέχασα να πω. Τι ξέχασα. Έχουμε εισιτήρια. Τι εισιτήρια έχουμε. Για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ποιο μπάσκετ. Μπάσκετ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Σιγά, μην πάρει στο μπάσκετ. Α02 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Εντάξει. Τέσσερα εισιτήρια για τον αγώνα. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Μας πρίξατε η Ευρώπη και το ταξίδι και το πρεστής και ο προπονητής. Πάμε για μάχη. Τι για μάχη πας ρε Σταυρίδη. Πας για μάχη. Έτσι πάνε στις μάχες. Πες το Ραπτόπουλο για τον Πανικολάου τον γιατρό. Ο Καράφλας είναι επικίνδυνος και άσχετος. Ποιος μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους ρε. Πρέπει να πλένουμε το στόμα μας για να μάχη. Για μας λέω. Μας κάνανε έρευνα και έχουμε IQ πιο λίγο από το Βούλγαρο, ρε κόκκινε. Μάλλον στην Τούμπα στη γειτονιά μας θα ήρθανε. Για σάντουιτσε με ή το πιτόγυρο, γιατί εγώ σάντουιτσε ξέρω αυτό το ψωμάκι, το τυρί και το αλαντικό μέσα. Κοίταξε, όταν θα πας στο σάκι θα αναθεωρήσω ότι ξέρεις για τα σάντουιτσε. Έλα ρε, μας κάνεις τώρα κατούλι πτώμα. Να, άσε ρε τώρα. Και τα σβάντωνα μας θύμισες τα μου. Ράπη, η εικόνα του Ολυμπιακού είναι κακή και απροβλέψιμη εντός Ελλάδας. Και πρίγιο να είχε, θα πήγαινε μονόπατα μεσοεπιθετικά, δεν έχει καθόλου λύση στον γκολ. Πρίγιο, άμα είχε πρίγιο. Αχ, φουγκαρά μου. Ραπτόπουλε, χθες βαριστήθηκα μπάλα, ρε φίλε, από τον Ολυμπιακό. Έχω να δω τι μπάλα να παίζει πολύ καιρό. Ο Πάουκ είναι ποπόφαρδος φέτος και θα πάρει το πρωτάθλημα. Ας χαρκούν και αυτοί, 33 χρόνια. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Τα γατάκια, γάβρος από Γιάννησα. Όποιος Πάουξης βρίσκει την ομάδα τον προπονητή σήμερα, είναι κατάπτυστος και δεν το έχει κάνει όταν ο Πάουκ έπαιρνε συμπτωματικά τα παιχνίδια με κακό ποδόσφαιρο, τότε. Εγώ τότε τους ήθελα. Δεν θέλω να σε ακούσω σήμερα. Πριν πάμε σε διάλειμμα. Σε αυτό το φελό το 267. Μην τον βρίζεις ρε Γρηγόρη Χριστιανός. Φελός είναι. Γιατί. Καλησπέρα Μέγα Αντιολυμπιακά Κόκκινη και γλύφ του Μπάουκ. Όπα. Χάνουνε 3-0 στο ημίχρονο, έκατσε και διάλεξε το πρωτάθλημα. Κλαρίνα έβαλα εγώ φίλε. Εσύ έχεις τα κακά λάθη. Τα έβαλες μετά, τι είπες. Ναι. Κλαρίνα έβαλα. Εγώ λέω ότι βλέπω. Αν κέρδισα θα κελδίζω. Με κανονική εντεκάδα. Κάτσε και δες πάλι Ολυμπιακό Ευρώπη να προσεύχεσαι να διασυρθεί. Ρε φίλε, εγώ περίμενα να χάσει ο Ολυμπιακός. Είπα και οι 2-1-3 θα χάσουν. Είπα και ο Πάουκ και ο. Εσύ έχεις τα κότσια να το πεις αυτό το πράγμα. Πάνε διάλειμμα, ξέφυγες. Έχεις τα κότσια. Αλλά πού? Ξέφυγες. Με string δεν γίνεται. Και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Αλφα 02 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε 4 εστία για τον αγώνα μπάσκετ με του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι μαζί μας είναι η σκιά της Βαλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου υπάρχει η ασύλληπτη εορταστική προσφορά, καθώς αγοράζοντας Skoda, Kia ή Hyundai έχετε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια και εγγύηση κατώτερης τιμής από οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Με τα περισσότερα αυτοκίνητα ετοιμοπαράδοτα, τα βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή να μάθετε περισσότερα τηλεφώνω στο 23 15 96 5 96. Και γιατί όχι να μην κάνετε δικό σας αυτοκίνητο της χρονιάς, το Skoda Karoq, το οποίο ανακηρύχθηκε προχθές αυτοκίνητο της χρονιάς. Άρα κόκκινη, αυτά που είπε ο Ιώ Σαββίδης για το ντροπή και μαύρη ημέρα είναι για το Θεαθήνα. Δεν ξέρω ρε φίλε την επικοινωνιακή πολιτική. Δεν μπορούν τα παλικάρια, δεν το κατάλαβες. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Ένας παοξής σήμερα, μέσος παοξής, ποιος σέβεται τον εαυτό του, χαίρεται για τη βαθμολογική θέση, χαίρεται που οι άλλοι κλαίνε, χαίρεται και λυπάται για αυτό που βλέπει. Έχει ανάμεικτα συναισθήματα. Λοιπόν, χαιρετίσματα το δάσκαλο. Τον Δημήτρη Παδόπουλο, μετά τη μεγάλη νίκη στο Κολοσσέο, μας λέει ο Κωστάκης, ο Παπαδόπουλος επιστρέφει στην Κίνα. Πολλά μας στην Κίνα γίνονται. Για ένα επαγγελματικό δύσκολο αγώνα. 19 Ιανουαρίου, ο αθλητής του Ultra Fighters Game θα ταξιδέψει με τον προπονητή του στο Μακάο της Κίνας να αγωνιστεί στη μεγαλύτερη επαγγελματική διοργάνωση της Ασίας. Λοιπόν,
στο Facebook Ultra Fighters τα περισσότερα που μπορείτε να δείτε. Πάμε με καμιά Κινέζα εκεί πέρα, τους κάνει κανένα μασάζ μετά τους αγώνες. Έχεις πάει με Κινέζα ή κόκκινη? Λέγεται Γρηγόρη. Με Αμερικανο-Ιαπωνέζα. Δεν το καταλάβω αυτό. Αμερικανο-Ιαπωνέζα. Με Αμερικανο-Ιαπωνέζα. Ναι. Με Αμερικάνο και με Ιαπωνέζα. Αμερικανο-Ιαπωνέζα, ναι. Α, νόμιζα πήγες με ένα Αμερικάνο και με μια Ιαπωνέζα. Όχι. Εσύ πήγες με Αμερικανο-Ιαπωνέζα. Ναι. Δηλαδή ο παπάς ήταν Αμερικάνος και Ιαπωνέζα, η μάνα. Ναι. Και εσύ έκανες τι? Εσύ... Μετρούσα το ύψος της. Μετρούσα το ύψος της. Μετρούσα το ύψος, ναι. Έκανε καλό σεξ. Τώρα είναι θέμα. Γιατί δεν με ρώτησε και σου λέω. Με Κινέζα όχι. Με Κινέζα δεν πήγες? Να πας. Δεν έχω πάει ποτέ. Θα σου αλλάξει τα πετρέλαια. Να το ξέρεις. Τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια θα σε αλλάξει. Λοιπόν, τελείωνε. Πάμε παρακάτω. Πολύ απλή αμόλυβη. Ε, σούπερα αμόλυβη. Λέγε, λέγε ρε. Κόκκινε, εμείς συνεχίζω ότι διαλέξαμε οργάνωση. Δεν έχουμε προπονητή να λες γιατί ο επόμενος αγώνας δεν πουλά, που δεν πουλάς τους είναι Φεβρουάριο. Εγώ δεν πουλάω, φίλε. Άσε, μην τους πουλάς παραμύθι. Α, θα έρθει ο Τσίπρας να τους πουλήσει. Άσε, μην τους πουλάς και εσύ παραμύθι. Άσε. Πες, δεν μπορείτε παλικάρια. Πού πήραν δείγμα και μέτρησαν το IQ? Πόσο δείγμα πήραν? Εγώ π.χ. σε τεστ που έκανα έβγαλε 116, αν θυμάμαι καλά. Οπότε είναι πόσο και από πού έχεις δείγμα. Μην είσαι απόλυτος, Ραπτόπουλε. Υπάρχουν εκατοντάδες άλλες εργασίες που δείχνουν άλλα αποτελέσματα. Λοιπόν, άμα κάνουμε τεστ IQ στο Μετρόπολης, ποιος θα βγει πρώτος και ποιος τελευταίος, λες? Για να μας πούνε οι ακροατές. Γιατί σύμφωνα με αυτή τη μελέτη του, του Βρετανού ψυχολόγου. Ποιος είναι, ρε φίλε, και πού δημοσιεύθηκε αυτή? Ένα σε φάει ο Λίκας. Δεν υπάρχει. Πάνε λίγο πιο πέρα από τον Ηράκλη και τον ΠΑΟΚ, ρε. Άνοιξε τους οριζοντές σου, μωρέ τώρα. Έχει φάει τρία γκολ ο ΠΑΟΚ. Έρχεται εδώ ο Τσίπρας να μιλήσει. Ναι. Με ένα στρατό ολόκληρο από πίσω του. Και εσύ μου λες τώρα να μιλήσω. Είναι στην καταλληλότερη περίπτωση για να πω για το IQ του Έλληνα. Ξένοι επιστήμονες λένε ότι οι Έλληνες έχουν το χαμηλότερο IQ στην Ευρώπη. Εσύ λες ψέματα, λένε οι ξένοι επιστήμονες. Με 92 IQ, μέσο όρο. Ιταλός 102, Πολωνός 99, Βούλγαρος 93. Είσαι πίσω και από το Καζακστάν. Ένας Καζακστανός, δηλαδή, ανάλογος κόκκινος εκεί, είναι... έχει περισσότερο IQ από σένα και από μένα, λένε οι ερευνητές. Και από το Βιετνάμ είσαι πιο πίσω. Έτσι λέει. Ο Ριχάρδος τι έγινε, μέσα είναι κόκκινο, γιατί με κουλούς. Όχι, πού είναι ο Ριχάρδος? Έξω. Έξω είναι. Ελεύθερη με βούλευμα. Θα μάθεις ποτέ την κοινωνία πώς λειτουργεί? Ή θα ονειρεύεσαι σαν τον Δον Κιχώτη με τον Σάντσο Παντζαρά, να πούμε. Ε, λέγε, τι κάνεις, γιατί πληκτρολογείς, γιατί... Ξέρω. Ξέρεις. Τι ψάχνεις να πεις? Στέλνω ένα μήνυμα. Στέλνεις μήνυμα την ώρα της εκπομπής? Ναι. Έλα. Ναι. Λοιπόν, έτσι πάω ξύδες. Και όταν σας είπα το πρωί, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σας στεναχώρησε πιο πολύ ή το ΠΑΟΚ Μπίτι, μου είπατε το ΠΑΟΚ Μπίτι. Και τα έπρεπε να τα κάνετε όταν ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μπάλα και να πετύσετε από τον προπονητή που τον κάνανε εδώ Βαϊσβάιλερ και Ρίνους Μίγκελς. Ποιος είπε ότι είναι καλός προπονητής ο... Τι ποιος είπε ότι είναι καλός προπονητής? Ο Γιωργάκης. Μας έφερε το Χατζηρίδη το τηλεγραφόξυλο, μας έκανε τον Ρουμάνο προπονητή, θα πάρει ο μπαμπάς στο πρωτάθλημα. Εντάξει, μόνος του. Μόνος του, ένα Σαββίδης θα πάρει το πρωτάθλημα. Ούτε παίκτες, ούτε μέκτες, ούτε προπονητής, ούτε κόσμος. Άιντε. Και έβγαινε και χθες ο Βρουτόταυρος με κάτι μούτρα. Να, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, κέρδισε στη Μίλαν 3-1 και χάρισε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Τι Ολυμπιακός. Τι Ολυμπιακός, ρε Βρουτό. Πού θα φτάσει στην Ευρώπη? Πού? Και πού αυτό του λέω. Πού θα φτάσει στην Ευρώπη? Πες μου έναν. Έχεις υπόψη ποιες είναι οι ομάδες που θα φτάσει τώρα? Κάτι Arsenal, κάτι τέτοιες. Από ποια θα περάσει? Ναι, με κάποια δεν θα περάσει. Αλλά να σου πω και το άλλο, ρε Κόκκινε. Πόσους παίκτες είχε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη να τους βγάλει και να πουλήσει παραπάνω, να πάρουν κανένα παραπάνω αυτό? Είχε Πέλκα, έχει Πέλκα. Έχει Πρίγιοβιτς, έχει Πρίγιοβιτς. Έχει Λιμιό, έχει Λιμιό. Έχει Ζάμπα, έχει Ζάμπα. Έχει Ακπόπ, έχει Ακπόπ. Πέντε παίκτες έβγαλα εγώ στο Πιτς Φιτίλη, να πούμε. Πέντε παίκτες στο Πιτς Φιτίλη έβγαλα. Ζάμπα, Ακπόπ. Γιατί δεν παίζει ο Ακπόπ, μου λέει ένα μήνυμα. Για δεν μαρκάρει, ρε φίλε. Δεν γίνεται χαμαλούκα, ρε φίλε. Και το μυστικό το είπαμε και το πρωί, το λέμε και τώρα, δεν πειράζει. Ο ΠΑΟΚ χωρίς τα δύο πλάγια μπακ του είναι για τα πανηγύρια. Όσο ο Βιερίνια και ο Μάτος κάναν τα δεκάρια, κάναν τα τριάρια, τα διάρια, τα εφτάρια, τα εντεκάρια, υπήρχε στον ΠΑΟΚ μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Μπαίναν οι εξτρέμ προς τα μέσα, σκοράρα περισσότερο οι εξτρέμ, έπιασε τα γεροντάματα, να πούμε, ο Βιερίνια 33 χρονών, σας τα είπαμε πριν. Όχι ο Βιερίνια, αυτός ο Βιερίνια, ο Βιερίνια αγέρος, αθλητής πολύ καλός, αυτός και τα λοιπά. Στο κομμάτι το βιολογικό μυαλό δεν έχει ένας γυμναστής να τον πιάσει, να τον προστατεύσει. Σαν τη μίνι τρέχει, 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 μίνι. Μπαμ, 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 σε τρία λεπτά πάρτε να κάτω, κοιμάται δύο ώρες. Αυτό είναι και ο Βιερίνια, σαν τη μίνι τρέχει.
Απάνω, κάτω, απάνω. Εγώ την πήρα γραμμή με τη Λάρισα. Φοβερό παιχνίδι έκανε. Ανέβηκε να πούμε 70 μέτρα. Να μπει ο Άρτα στα μέσα. Γιατί ο Ελκαντουρί δεν υπάρχει. Ανέβα, κατέβα, κατέβα, ανέβα, ανέβα, κατέβα στα 33. Του κατέβηκε ο Όρκης μέχρι τον Αστράγαλο. Πάει ο Βιερίνια. Ο άλλος ο Μάτος δεν μπορεί να έχει ανάσεις. 33 κι αυτός. Να οι αγκονιές, να οι αυτές. Εδώ τις αγκονιές συμβαλάνε φαόλοι οι διαιτητές. Δίνουν και κάρτες. Δεν έχει εδώ το γραμμένο και το ξεγραμμένο. Παίζεται ο διαιτητής και ο Σέζος για να πάρει η Ένωση να πούμε να το βγάλουμε, να τον έχουμε δικό μας. Όπως οι άλλοι έχουν τους κάτω, τους διαιτητές, οι μάγκες. Το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες. Ναι, παίρνω κοπέγγε. Τι μου, κάνω τα μουλάρια μου, μου. Το έστειλε το μήνυμα. Βλέπω. Μην κουράσαι, μην. Όχι, μου έστειλε κάποιο το αυτό που έγινε, αυτό που διάβασε εσύ. Ναι, τι έγινε. Ξένοι, οι Έλληνες έχουν το χαμηλότερο IQ στην Ευρώπη. Όχι χαμηλότερο. 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 Θα φαίνεται, θα ακούν την εκπομπή μας οι ξένοι επιστήμονες και μάλλον από εμάς θα καταλάβανε ότι το IQ είναι χαμηλό. Αυτό δεν είναι Έλληνα. Άκουσε. Άκουσε. Τι είναι αυτό? Από τον πλανήτη Άρη. Από τον πλανήτη Άρη. Άκουσε τον κόκκινο που είπε τους παοξίδες ότι διαλέξαν παιχνίδι. Τρακάραν τέσσερις στο δρόμο. Πέτυχε μεσά, σκονάμισε πάλι. Έκανε κι ο άλλος το IQ. Έβγαλε τον κόκκινο κάτω από, κάτω από τη βάση. Ψέματα είπα, κόκκινε. Αν λες ψέματα. Ναι, δεν έγινε μελέτη. Δεν τη θεωρώ. Δεν. Ανάξια. Ανάξια, ναι. Ενώ ο Παπα-Νικολάου και οι άλλοι ήταν άξιοι. Ενώ οι ξένοι ήταν άξιοι. Εντάξει, ρε Γρηγόρη. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις, τι. Ό,τι. Τι να πω εγώ. Να χείλω. Να στείλω χαιρετίσματα τη συμμαθήτριά μου, τη Τάσιου, τη Νίκη, που είναι στο Πολύγυρο. Λοιπόν, κτηνίατρος. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε και θα παίξει ευρωπαϊκό μάτς μεταξύ των παιχνιδιών με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Η Μίλαν ενδιαφέρεται για την τετράδα του Ιταλικού πρωταθλήματος. Άστε μας ρε γιατρέ, δηλαδή τι Μίλαν, δεν ήθελε να κερδίσει η Μίλαν. Η Μίλαν. Φάνη Γερμανέ, δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Χαιρετίσματα στο Δάκη που είναι στο Όσλο. Στη Γερμανία δούλευε ο Καραθοδωρής, λέει. Στη Γερμανία, όχι στην Ελλάδα. Λοιπόν. Δεν ήταν στο βρωμότοπο εδώ πέρα. Έλληνα ήταν. Ιατρικά βρωμότοπο. Πολλοί Έλληνε δουλεύουν στο εξωτερικό και μπορεί να έχουν γεννηθεί και στο εξωτερικό. Χαιρετίσματα στο φίλο μα, το Σαβίνιο. Το στέλνει χαιρετίσματα στο Σαβίνιο. Όχι. Όχι, δεν είναι φίλο. Πότε έγινε φίλο μου. Κάποτε είσαι στα φίλη γι' αυτό. Όχι, δεν ήμασταν ποτέ. Δεν ήσασταν ποτέ. Γνωστή. Όταν πηγαίνατε εκεί και. Έτσι είναι οι φιλίε. Τι είσαι, έχει παράπονο. Γνωστό μπορεί να είσαι με κάποιον. Ε. Τι. Μέχρι εδώ. Πρόσεχε. Ναι. Φεύγει σήμερα πούλμα για Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 7 η ώρα και επιστρέφει μετά την ομιλία, λέει την επόμενη. 115 πούλμα θα φύγουν. Και όσοι επιθυμείτε, δηλώστε το, λέει. Είναι δωρεάν η μετακίνηση. Πρέπει να γίνει μεγάλη συγκέντρωση για επικοινωνιακούς λόγους, ναι. Αλλά και για λόγους ασφαλείας. Τηλεφωνήστε μας. Τι γίνεται. Σου στείλε μήνυμα. Κάποιο μου στείλε μήνυμα. Εμένα γιατί δεν με στείλαν και στείλανε εσένα. Α, κάποιο λόγο έγινε να στείλει εσένα. Ο Μάρδας το έστειλε. Βενιζέλος ποιο. Ποιο το έστειλε, ο Μάρδας. Γεια σου κύριε Μάρδο. Καλά είστε κύριε Μάρδα. Στείλτε και σε εμάς να φάμε κανένα σάντουιτς τζάμπα. Να κοιμηθούμε και τζάμπα και ένα ξενοδοχείο. Ήταν ανάγκη να γίνει όλο αυτό το σκηνικό για να κάνει ραντεβού με την Οτοπούλο επαγγελματικό ο Τσίπρας να πούμε. Θα έρθουν οι δημιουργίες κόκκινη, μην πας κάτω. Σε περιλάβουμε με το νερό, πας για μια πνευμονία. Είναι δεν μπορώ να είμαι κάτω εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Δεν θα πάει να ακούσει τον πρωθυπουργό σου. Δεν θα πας. Τέλος πάντων. Αν γίνουν εκλογές Φεβρουάριο και βγει η Δημοκρατία γιοκ πρωτάθλημα. Δεν προλαβαίνετε. Δεν προλαβαίνετε, φίλε. Ναι, παίζει πολύ δυνατά να γίνουν εκλογές το Φλεβάρι, να ξέρετε. Εντάξει, είναι πολύ δυνατό το ενδεχόμενο. Ωραία. Καλησπέρα από Αγγλία. Ναι. Σήμερα έλεγα να πάρω off-sick από τη δουλειά. Off. Άρρωστο ήταν δηλώσει. Ναι. Άδεια δηλαδή. Ναι, ναι. Γιατί έχω δει τους συναδέλφους Λευκορώσους και 5 τρισέλες. Τελικά δεν πήρα και με γλεντάνα το πρωί. Ρε Διονύση, αυτά είναι τα ωραία όμως. Αυτή είναι η καζούρα. Αυτό είναι το καλαμπούρι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Έχασα. Και τι έγινε. Άντε, πες μου τι έγινε. Άμα χάσετε τη λιβαδιά όμως. Άμα χάσετε τη λιβαδιά θα γελάνε οι Ηρακλειδείς, οι Αργιανοί. Εγώ δεν άκουσα και πολύ να γκρινιάζουν οι παοξίδες. Γιατί ήταν έτσι είναι στην φίλε, δεν ναι. Έχει. Να σου πω κάτι. Δεν έχει αξία. Ναι. Δεν έχει αντίκρισμα. Ναι. Απλά τι γίνεται. Αυτοί οι οποίοι πήγανε στο γήπεδο, φάγανε το ψοφόκριο. Ναι. Και είδαν αυτό το πράγμα. Ναι. Αγανακτήσανε. Ναι. Δηλαδή. Με στείλαν κανένα δύο μηνύματα φίλοι που ήταν στο γήπεδο ναι. Και μου λένε, δεν μας λένε ρε καλύτερα ότι είναι έτσι και έτσι τα πράγματα. Ναι. Να μην έρθουμε και καθόλου. Πληρώσαμε στήρια για να φάμε το κρύο. Τι είναι αυτά που βλέπουμε τώρα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι τόσο χάλια όσο είδαμε χθες. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι, τι το διαφορετικό ήταν ο ΠΑΟΚ με την Μπάτε Μπόρισοφ. Ο Βιερίνια, ο Μάντος και ο Πέλκας ήταν μια χαρά. Αυτό ήτανε.
Ο ένας γίνεται δεκάρι, εννιάρι, χαφ, μαρκάρι. Είναι τρεις παίκτες που παίζουν πολλούς ρόλους στο παιχνίδι. Ο Μάτος γίνεται μπακ, γίνεται εξτρέμ, γίνεται χαφ, γίνεται δεκάρι, γίνεται φορ. Ο Βιερίνια γίνεται τριάρι, γίνεται εφτάρι, παίρνει πλάτος, κλείνει μέσα, σουτάρι, κάνει ράνι, γίνεται δεκάρι. Αυτοί οι τρεις είναι πτώματα, μυρίζουν πτωματίλα. Στον Μπαμπούλα το ψυγείο, οι νεκροί περισσότερο φυσική κατάσταση έχουν. Κώστα, το κατάλαβες, ρε Γρηγόρη. Καλό έξυπνο αυτό που είπες. Ναι. Κώστα, έχουν νευριστεί μαζί σου Πολάκης, αλλά πλέον συμφωνώ 100%. Ποιος Πολάκης? Πολάκης. Α, Πολάκης, ναι. Όχι ο Πολάκης, ο υπουργός. Α, ναι, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου είναι για σφαλιάρες και δικαιολογίες του ποπού ότι επέλεξε την Ελλάδα δεν υπάρχει. Άστα τώρα. Με τέτοια μάζη στο Champions League είναι τραγικό να χάνεις 5-6 μάτς από μαδούλες πλάκας τύπου Βίδι και Μπαρτζόκα. Κοροϊδεύαν την ΑΕΚ αυτή. Φίλε μου, ναι, ένα πράγμα. Να διευκρινίσουμε κάτι. Πες το Γρηγόρη. Δεν είναι της πλάκας η Μπατ. Εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί να την πεις ομάδα της πλάκας. Για την ομάδα της Βίδι, επειδή δεν την ξέραμε, αλλά μπορεί να σου πει κάποιος, η ομάδα αυτή πήρε σοπαλία από την Τσέλσι. Οπότε με τη μαγιά της. Τα κατάφερε. Κάτι κατάφερε. Ναι. Εσύ δεν πήρες σοπαλία. Δεν μπορείς να πάρεις ούτε σοπαλία. Και κάτι άλλο, ε. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε και αγύμναστος. Φάνηκε και αγύμναστος. Όχι μόνο απροπόνητος και αγύμναστος. Όχι μόνο απροπόνητος τακτικά. Εμένα με προβλημάτισε πολύ ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη ημίχρονο. Πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τους ΠΑΟΚτσίδες που βλέπουν το δέντρο και δεν βλέπουν το δάσος. Είναι αδούλευτη ποδοσφαιρικά, τακτικά η ομάδα τους. Αυτοσχεδιάζει επιθετικά. Άμα θέλετε να ασκήσετε τον Λουτσέσκου, να του πείτε από το 50 λεπτό μέχρι το 90 λεπτό μία επίθεση που βγήκε μέσα από τακτική ανάλυση, μέσα από τακτικό επίπεδο, μέσα από κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο που δηλώνουν δουλειά στην τακτική την ώρα της προπόνησης. Το χειρότερο λοιπόν για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό το κομμάτι. Ότι πλευροκοπεί και σεντράρει. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Πλευροκοπεί και σεντράρει. Και όσο είναι καλά, ο Πρίγιοβης τα πετάει και κάποια rebound με τσαπατσούλη καγκόλα. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Όσο και προσπαθήσουμε να τον ωρεοποιήσουμε, όσο και προσπαθήσουμε να τον καλουπώσουμε, να τον βάλουμε κραγιόν, νύχια, να του βάψουμε, να του κάνουμε τα μαλλιά ίσια, ισιωτικές και τέτοια. Δεν βλέπετε. Δεν το βλέπετε τρεις μήνες ότι δεν βλέπετε. Και ήρθατε τώρα να κάνετε κριτική στο Λουτσέσκου και στην ομάδα. Να κάνετε το σταυρό σας. Να κάνετε το σταυρό σας που ο ΠΑΟΚ είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα του πρωταθλήματος. Με τα καλύτερα στατιστικά. Μπασκετικά. Το περνάει Εξάνθη. Το περνάει Εξάνθη. Ναι. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Το περνάει Εξάνθη. Ναι. Εντάξει, συγγνώμη. Κάντε το σταυρό σας στον Άγιο που πιστεύετε. Ραφαήλ λέγεται. Νικόλαος λέγεται. Τι Άγιο πιστεύετε. Κάντε το σταυρό σας. Και μην περιμένετε την ήττα μετά από την κακή εμφάνιση για να κριτικάρετε προπονητή και παίκτες. Οκ, okay, boys. Ναι. Οκ. Okay. Τέλος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι λάθος αυτό που λέει ο Κόκκινος. Δεν υπάρχει ρόλο στα τρία παιχνίδια τη διοργάνωση, θέλει να πει. Και νομίζω ότι ήταν και η σωστή επιλογή. Είμαι λάθος? Πώς? Δεν υπάρχει ρόστερ για τρεις διοργανώσεις. Ναι. Και νομίζω ότι ήταν και η σωστή επιλογή. Ναι. Εδώ επανέρχεται ο Κωστής και ρωτάει κάτι. Και εδώ δεν μπορώ να τον απαντήσω. Ναι. Και γιατί δεν έκανε αλλαγές και έβαλε και πάλι τους βασικούς? Ναι. Να πάρουν και ανάσεις. Γιατί ήθελα να περάσει. Όχι. Πιθανόν να ισχύει και αυτό που λέει. Ήθελα να περάσει. Όχι, διάλεξε παιχνίδι, ήθελε να περάσει. Καρά ήθελε να περάσει. Και το τρανζιστοράκι στο αυτί το είχε. Πώς δεν ήθελε να περάσει? Να τους κάνουμε τη χάρη να τους δικαιολογούμε. Τους δικαιολογώ, λέω, μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, ρε, μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ναι. Έχω δικαίωμα να το βάζω μέσα στον προβληματισμό. Εσύ έχει το δικαίωμα και θα έρχεται ο ψυχολόγος ο Βρετανός να μετράει το IQ, να σε βρίσκει 72 εσένα και να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να λένε οι Έλληνες είναι πίσω από τους Βουλγάρους σε IQ. Σε λέει ότι θες, σε ακούνε αυτοί εκεί. Σε καταγράφουνε, τι. Ναι. 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 Άλλο Γρηγόρη, πάρ' το γρήγορα. Τώρα μιλάτε για ρόστερ, όλο το καλοκαίρι μας πρίξατε για το ποιοτικό και βαθύ ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ότι οι άλλοι δεν έχουν και ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μπαλάρα. Ναι. Για πες. Διάβασε, δεν σχολιάζω. Εγώ τότε σχολίασα. Τι. Γιατί δεν σχολιάζεις? Τι ασχολιάσω μόνο τώρα. Δεν ασχολιάσω. Ζορίστηκες? Δεν ζορίζομαι ποτέ. Τότε γιατί? Δεν ζορίζομαι ποτέ. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα. Εύκολα εσύ μη απαντήσεις. Δηλαδή η απάντηση είναι ότι ο ΠΑΟΚ τόσο μπορεί, τόσο κάνει και φάνηκε. Φυσικά. Και ξεβρακώθηκε στην Ευρώπη. Φυσικά τόσο μπορεί και τόσο. Άρα δηλαδή λέει ο Ραπτόπουλος σήμερα,
ότι αν αύριο του δώσει του Περέιρα και βάλουν ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια, ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να χάσει το πρωτάθλημα. Και να παίξουν όλοι κανονικά. Μπάει στην Ξάνθη και πει αν έχει τα πόδια η Ξάνθη, κανονικά όπως έπεισε με τον Ολυμπιακό. Βάλε και αυτό στην κουβέντα. Άντε, μπράβο. Συνέχισε. Σ' ακούω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Κάρι μου. Θα πάσει στο φίλο στο... που το θαυμάζει. Ποιον? Στο Αλεξάνδριο Μέλλον. Γιατί διόρισε σε νετρία να ξύνω τα παυτά. Είπες τον θαυμάζει. Το θαυμάζω σαν πολιτικό. Είναι μεγαλύτερο ψήστη που υπάρχει. Φυσικά ποιο να θαυμάζω, το Μητσοτάκη. Να κάνω. Ο Μητσοτάκη, άμα κάνει αγώνα ταχύτητα μόνο του, τρίτο θα βγει. Να κάνω και μια τι πορεία. Να, τι να σε πω, φυσικά. Έχω μια πορεία, πιστεύω σημαντική. Ναι. Όταν έγινε η συγκέντρωση για τη Μακεδονία. Ναι. Ήτανε κάτι τύποι οι οποίοι κάνανε αντισυγκέντρωση. Ωραία, ομάδα. Ναι. Τώρα γιατί ενοχλούνται που θέλουν κάποιοι να κάνουν αντισυγκέντρωση? Ερώτηση. Ποιος θα κάνει αντισυγκέντρωση? Άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Φρενατοϊκή είναι. Λέω, η Ελλάδα είναι νατοϊκή, όχι η Μακεδονία. Και η Μακεδονία είναι νατοϊκή. Η Μακεδονία είναι... Και τα Βαλκάνια είναι νατοϊκά, μετά τη συμφωνία. Έτσι δεν είναι? Αν χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Η Μακεδονία είναι νατοϊκή. Από εκεί και πέρα είναι και ελληνική. Αν χάσει έχει... ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ναι, δεν θα φταίει καμία προβοκάτσια, ναι, καμία διαιτησία και ναι, κανένα εξωγήινο. Ναι. Ναι. Ο μόνος υπεύθυνος θα είναι ο Λουτσέσκου και αυτοί που τον κράτησαν και τη φετινή σεζόν στην Τούμπα. Λοιπόν, οι πρωταθλητές Ελλάδος νυν και επόμενοι είναι όλο τρεις βαθμούς από την Ευρώπη. Οι άλλοι που βγαίνουν τριτοδεύτερη, πρόκληση με 10 γόντρα στη Μίλαν. Άντε να εξηγήσουν ξένους. Χαχά, καλή τηλεθέαση για το Φλεβάρι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Εσύ, Γιώργο, δεύτερη χρονιά δεν θα πάρεις πρωτάθλημα και κελαϊδάς. Εντάξει, μαγιά σου που απέκλεισε τη Μίλαν. Απλά αυτή η Μίλαν δεν είναι καλά. Δεν έβαλε κανένα φόρτα γκολ, όπως σου είπε και ο Κωστής πριν και πολύ ωραία το παρατήρησε. Και όπως βλέπεις, υπάρχει θέμα. Τα βλέπεις τα θέματα που έχει η ομάδα σου. Ο πολυδιαφημισμένος του ρε που ήρθε το καλοκαίρι και λέγατε ότι ήρθε το παιδί μας, το δικό μας από τη Μάντσεστερ σπίτι και θα τους κάνουμε όλους, θα έχουμε... Κι εγώ πίστευα, κι εγώ ίδιος πίστευα, αλλά άλλο τι πιστεύεις, άλλο τι θέλει το πνεύμα και άλλο τι μπορεί το σώμα. Κωστής τώρα 50 χρονών, νομίζω ότι μπορεί να παίξει box με όλους εσάς. Και τον έχουν εκεί τώρα, τον βάζουν στο γυμναστήριο, τον χρησιμοποιούν για σάκο του box. Για να μην πάρει τίποτα, τον αυξάνουν την ξυλοχωρητικότητα που χρειάζεται. Καταλαβαίνετε, μη γέλα σοβαρά. Έχουν βγάλει το σάκο του box, λένε Κωστή πες μέσα, τον βάζουν γύρω γύρω και μαξιλαράκι και τρώει ξύλο. Και λέει μετά ότι αυξάνω την ξυλοχωρητικότητά μου. Άντε βγάλα άκρη τώρα. Καλύτερα πάμε σε διάλειμμα για να μην εκνευριστώ παραπάνω. Υπενθυμίζω ότι έχουμε 4 εισιτήρια για την αναμέτρηση μπάσκετ της Α1 κατηγορίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προέρχεται από πολύ σημαντικές νίκες στην Ευρώπη, άλλο Ευρώπη και άλλο Ελλάδα βέβαια. Α02 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για εσάς οι οποίοι θέλετε να κάνετε ένα μαγικό χαρτάκι δικό σας. Είμαστε το 2310 για τα 390 αργενεδικά, σε 955 το μήνυμα στο 54-340. Α02 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για 4 εστία του αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Όχι ΠΑΟΚ ρε, ΠΑΟΚ λέγεται. Ηρακλειδέα εσύ, τον ΠΑΟΚ. Πού τα του ποιοτικά σου να πούμε μαθήματα ιδιαίτερα. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να κάνει οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133, να πάρει την οριστική δηλήση σε ένα λεπτό και μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Είναι μεσημέρι και αν πεινάς, μπαμπάτσικα. Έτσι. Φυσικά μπαμπάτσικα. Λέω να πάρω την προσφορά το 5 ευρώ. Μη σκάσω κιόλας γιατί είμαι και αθλητάρα εγώ να πούμε. Έτσι. Μπορώ να πάρω ένα γύρο και ένα σάντουιτς της επιλογής μου. Ο γύρος μπορεί να είναι με χοιρινό ή με κοτόπουλο. Και το σάντουιτς που μπορεί να επιλέξεις είναι από τα παρακάτω. Λουκάνικο, σουτζουκάκι, σουβλάκι, χοιρινό, κοτόπουλο, φιλέτο, κοτόπουλο, μπιφτέκι, γεμιστό, ό,τι γουστάρεις, ό,τι θες. Εγώ τρώω το λουκάνικο. Φραφούρτης. Ναι. Είναι το μοναδικό που δεν έχω δοκιμάσει. Θα πάω το απόγευμα να δοκιμάσω. Ναι, να πάω το απόγευμα. Με φακί θα το φας. Το λουκάνικο δεν χρειάζεται. Δεν είστε εσύ, δεν είσαι χριστιανός. Δεν είστε εσύ, όχι. Δεν είστε εσύ. Λοιπόν, μπαμπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ, 2 τον αριθμό, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού και πραγματικά σκάς. Στην Αγίων Πάντων 28 με τηλέφωνο για παραγγελίες το 2310-510045. Γιατί πολύ απλά το μέγεθος και η ποιότητα, θα πω εγώ, μετράει. Οι φίλοι μας στο Facebook αργυρό
Αγκουριδάκη μας λέει, είπα έχω απαιτήσεις από σένα. Όχι και πολιτικός ο Τσίπρας, μάλλον θα είναι από την άλλη μεριά η κυρία Αργυρό. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει εσύ. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε. Καλά εσείς, τι. Χρυσός από Καστοριά. Καλώς τον. Τι κάνεις λεβεντόπεδο, Κωστή μου. Εγώ με λεβεντόπεδο. Ναι, ναι. Έχει περάσει τα 2/3 της ζωής μου, ρε πάει. Δεν πειράζει, βέβαια. Άστο, ρε. Η ψυχή τι λέει. Η ψυχή. Έτσι, μπράβο. Άστο. Περνάει τα 16. Η ψυχή και το μυαλό μπορεί να και 12. Έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτό κρατάνε. Η κμάδα εκεί μέσα είναι. Ναι, αλλά ο Αλέκος Ακελάριος έλεγε ότι δεν μπορώ να συμβιβαστώ με μια νεανική ψυχή που είναι μέσα σε ένα γυρασμένο σώμα. Αυτό είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Λοιπόν, ναι. Είχα πει ότι θα πάρω τηλέφωνο όταν θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι σε σχέση με τον προπονητή μας, τον κύριο Λουτσέσκο. Ναι. Είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πάρα πολύ καλό επικοινωνιακό τύπο στις τάξεις και τους κόλπους που δυστυχώς έχει λάθος πόστο. Ναι. Και αυτό ήταν τον προπονητή. Το Λουτσέσκο έπρεπε να το βάλουν στο επικοινωνιακό τμήμα. Θυμάστε την κλάψα, μας πήραν, μας κάναν. Το λες μία φορά, αλλά μετά φαίνεται ότι πουλάς ΠΑΟΚ ζιδιλίκη, γιατί έτσι θες να κρύψεις τη γη για την προπονητική σου. Ντρέπομαι να βγαίνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πρώτος, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα και να λέει ότι εγώ αρκούμαι και με μισό μηδέν και με ένα μηδέν. Ντρέπομαι να έρχεται από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος ο ΠΑΟΚτζής, ο οπαδός και ο φίλαθλος και να μπαίνει μέσα σε μία τούμπα όπου αντί να παίζεται ποδόσφαιρο, γιατί η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία τι προσφέρει, ποδόσφαιρο, θέαμα. Πάμε καμιά φορά σε κανένα θέατρο, λέει 2-3 ατάκες ο θεατρίνος και μετά σταματάει και λέει εντάξει γελάσετε, τη βγάλατε. Πρέπει 90 λεπτά να παίζεις μπάλα. Τι θα πει με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα και δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη. Άστα ρε, πριν άλλα έλεγε και θα πάμε για πόλεμο και είναι η μάχη και άστα να τον παράμει. Ρε Ρουμάνος, κομμουνιστής και Σέρβος είναι επαγγέλματα ρε. Μα τώρα πέρασε ο κόμπος στο χτένι και κάτι ακόμη. Αν πάρουν χαμπάρι και οι μικρές ακόμη ομάδες οι οποίες έρχονται φοβισμένες μέσα στην τούμπα και παίξουν ανοιχτά και στα ίσια, εκεί θα γίνει το τρικούφερο το γλέντι. Φοβούνται. Και κάτι ακόμη σε σένα Κωνσταντίνε μου, για να τελειώνουμε με κάποια πράγματα. Κάνεις ένα λάθος. Έχεις ένα μικρόφωνο και έχεις φοβερή δύναμη. Μπορείς να περάσεις άλλα νοήματα από αυτά που πραγματικά υπογραμμίζει την κατάσταση και τη γύμνια μας. Είμαστε ένας λαός που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Αυτό που παρουσιάζεται σαν αλήθεια, είτε στον χώρο της επιστήμης, είτε στον χώρο της έρευνας, είτε στον χώρο της υγείας, αυτά είναι εξαιρέσεις, κάτσε. Σε αυτά. Αν την πραγματική αλήθεια, Κωνσταντίνε μου, μπορεί να απέχει πολύ. Στάσου. Ονοώ. Στάσου. Αυτά είναι εξαιρέσεις. Αυτοί μετρήσανε, συνολικά μας μετρήσανε αυτοί. Όχι, δεν μας μετρήσανε καθόλου. Και ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα. Ήρθα στην τούμπα εκεί με το κόκκινο που είμαι, μετρήσανε το IQ, πήγαν εκεί στα μαγαζιά κτλ. Εγώ βγάλανε κάτι πολύ απλό. Στραβό το βγάλανε, ρε φίλε. Πίσω από κάθε μεγάλη ανακάλυψη, αυτή τη στιγμή και είναι διαχρονικό αυτό στον πλανήτη Γη, ναι. Ή το 10ο καλό, ή τη συντριπτική πλειοψηφία της ομάδας που ερεύνησε και ανακάλυψε κάτι είναι Έλληνες. Είμαστε πολύ ωραίος λαός. Τι να σε πω. Δεν έχουμε κράτος. Μεγάλη ρουφιάνη είμαστε, ναι. Όχι. Απίθανος λαός, Κωστή. Ναι. Και αυτό ξέρεις πως επιβεβαιώνεται. Κοίταξε. Άστα. Στις συναλλαγές. Άστα. Στις συναλλαγές μας είμαστε μεγάλη ρουφιάνη. Στις συναλλαγές μας. Και γιατί βρε Κωνσταντίνο που παρέλνε στο εξωτερικό δεν διαπρέπει. Δεν με νοιάζει τι κάνει στο εξωτερικό. Γιατί διαπρέπει. Δεν ξέρω τι γιατί εκεί οι νόμοι εφαρμόζονται. Γιατί εκεί έχει το καμτσίκι. Να καλά ρε κόκκινε. Για χαρά μου, επόμενη γραμμή. Γιατί οι νόμοι εφαρμόζονται. Αυτή είναι η. Οι συναλλαγές σου. Να έρθει ναι, να περάσει. Ποιος θα περάσει. Τι είναι. Ήρθε ένα σε δίρι. Να με δίρι. Ναι. Εμένα. Και λέω να περάσει. Ναι, μήπως ήρθε ο από τον Κυλκής και ήρθε σε ένα δίρι. Μα όπως είδες δεν ήταν αυτός. Πάμε παρακάτω. Κατάλαβε, εμένα δεν πουλάει, ναι. Τρέλα ο άλλος. Ο Πουρσανίδης πόντιος είναι. Ναι. Κατάλαβε, δεν θα συνεννοηθούμε. Γρηγόρη θα έρθει ένα παιδί ο Πουρσανίδης. Μιλήσατε, λέει, μέσα στο Facebook. Δεν θέλει να ακούσει το όνομά του στον αέρα. Γιατί, εδώ πώς θα έρθει να... Σόπαρε, ο Πουρσανίδης. Δεν πιστεύω να είναι του Κλαρινό Γαμπρούκ τίποτα κανένα συγγενής που κάνει τα ποντιακά εκεί στο Europe One. Μας έχει καταστρέψει τα μικρόφωνα να πούμε. Ο ναι. Κλαρινό Γαμπρός να πούμε. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον, ναι. Λοιπόν, οποιοδήποτε μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάσει αγωνιστικά ομίλους του Europa League, την Chelsea, τον ΠΑΟΚ, μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάσει αγωνιστικά το πώς παίξανε, αν παίξανε κτλ. Ή προσποιείται ότι έχει χαμηλό IQ, που αυτό μπορεί να το κάνει ένας παραγωγός σαν και εσάς, ο οποίος δεν μπορεί να πει παραπάνω πράγματα στο ραδιόφωνο, ή είναι χαμηλού IQ. Αφού είπανε ρε φίλε οι Βρετανοί, δεν μπορεί να γίνει ο Λουτσέσου και αφού είπανε οι Βρετανοί, κάτω από τους Βουλγάρους είμαστε στο IQ.
Λοιπόν, κύριε Ερατόπουλο, ειδικά αφού το είπαν οι Βρετανοί. Μην προσποιείστε ότι έχετε χαμηλό IQ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένας μέσος παίκτης του στοιχήματος, άμα πάει στο Μακάου ή στην Κίνα και παίξει, δεν σας λέω να παίξει 1-3, να παίξει το ότι θα μπουν 4 γκολ, θα βγάλει περισσότερα λεφτά από ό,τι θα βγάζει ο Πάο. Δηλαδή θέλω να πεις ότι είναι κουμαρτζίδικο το θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν λέμε τίποτα, δεν υιοθετούμε τίποτα, αλλά άμα δείτε τους ομίλους της Europa League, παρακολουθήσετε όλα τα παιχνίδια, δεν θα μπει κανένα στη διαδικασία σοβαρός να σχολιάσει αγωνιστικά το τι έκανε η Μίλαν, το αυτογκόλ που βάλει η Μίλαν, το αυτογκόλ που κλώτησε την μπάλα ο άλλος της Μπάτερ Μπορίσοφ, χτύπησε στο καλώδιο που λέει ο Άγγελος και μπήκε μέσα, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο προπονητής βγαίνει στη συνέντευξη τύπου και λέει ότι έπαιζα χωρίς τακτική, πάει πήγα λέει στη Βίντι και έπαιξα χωρίς τακτική. Έπαιξα ή να χάσω ή να κερδίσω. Δεν έπαιξα λέει για την ισοπαλία. Τι άλλο θέλει να σου πει δηλαδή? Ότι είχα εντολή από τη διοίκηση να παίξω έτσι. Δεν λέμε τίποτα, δεν υιοθετούμε τίποτα, δεν το πάμε στο στοίχημα, δεν το πάμε πουθενά αλλού. Αλλά ο ΠΑΟΚ έβγαλε 12 εκατομμύρια μέχρι στιγμής νόμιμα από την Ευρώπη. Είναι μια χαρά τα λεφτά. Πήρε τους βαθμούς του. Και άμα κληρωθεί τώρα στο Champions League, αυτά που λένε αν βγει πρώτος, που λένε ότι χάνει βαθμούς, είναι προπαγάνδα. Έφυγες. Επόμενος. Καλησπέρα κύριε Κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη από το λιμάνι του Πασά, από την πανέμορφη Καστέλα, μεγαλειώδης εμφάνιση. Η νίκη αυτή και η πρόκριση, με είπε ο κύριος Σάββας ότι είναι αφιερωμένη για τις ακαδημίες του Δαφνοστεφανωμένου στην πόλη σας. Καινούργοι λοιπόν, ποδοσφαιριστές θα βγουν στο μέλλον από την πόλη σας, που θα φέρουν το έδοξο σήμα του Δαφνοστεφανωμένου. Έλα. Γιατί έλα, Κωστάκι μου, δεν είναι έτσι? Πες μου αν εσείς μια ομάδα την πώς πόλη... νιώθεις ρε φίλε Γαβρε, που χάνει το πρωτάθλημα από αυτό το έξτραμα που λέγεται ΠΑΟΚ? Πάρτε το ρε Κωστάκι μου. Θα το πάρουμε ρε φίλε. Το ψυχογράφημά σου. Πώς νιώθεις? Τίποτα δεν νιώθω ακόμα. Το μόνο που ένιωσα σήμερα το πρωί ήταν που με έδωσε ο Μεγαλόκαρδος 500 ευρώ για να πάω να πάρω 4 κομμάτια καζάν την πή για να τα έχει στο γραφείο του. Και άφησα και φιλοδόρημα, δηλαδή. Και αυτός ξέρεις τι έκανε στο γαρπλαστείο, είπε γράφτα. Μάλιστα. Και κάτι άλλο, κύριε Κόκκινε μου, ναι. Με πήρε ο κύριος Δήμος τηλέφωνο, ξέρετε, εκείνο το τρελό αγόρι. Ναι. Ο κρυός. Και με έκανε... Ο κύριος Δήμος, το ξέρετε, λέει, γνωρίζετε. Ο Αργός. Ο Αργός, ναι. Και με έκανε μία ερώτηση, ρε Γρηγόρη μου, αφού μου επιτρέπει. Ο Καφρόν Βιβέρ. Ο ναι. Καφρόν Βιβέρ. Μου λες, εκείνο το αγοράκι που ψάχνει τη Στέλλα. Με ρώτησε ο Δήμος, είναι τόσο ερωτικό αγοράκι όσο είναι ερωτική και η φωνή του? Από τη Ρόδο, τι να σου πω. Να το διασταυρώσουμε σε παρακαλώ. Μια χαρά παιδί είναι, το αν είναι ερωτικό ή όχι. Ποια Ρόδο ρε φίλε? Δεν έχω κάνει... Για ποια Ρόδο μου? Για τον Αλέξανδρο λέει. Από τη Ρόδο είναι ρε ηλίθεια. Κωστάκι μου, πάρτε το και στα χαρτιά. Α, και να σε πληροφορήσω και αυτό που είπες για τον Κλαρινό Γαμπρό. Αυτό που κάνει την εκπομπή. Τον Μπουρσανίδη, τον Κλαρινό Γαμπρό. Ο πρώην τερματοφύλακας της ομάδος είναι ο γαμπρός του ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με ποντιακή παραδοσιακή μουσική. Καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, Κωστάκι μου. Μάλιστα. Επόμενος. Κοίταξε ύφος ρε Ολυμπιακός ρε. Λέγε ρε φίλε. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα, ο Πόντιος από την Ποντοϊράκλια. Όχι, δεν συνολογηθούμε με αυτόν. Διερμηνέα έχεις. Ρε καζανοκέφαλο. Εσύ είσαι πόντιος, εμένα λες καζανοκέφαλο ρε. Εσύ είσαι μπατσαρτωμένος, μισός-μισός. Ναι. Εγώ είμαι καθαρός. Εσύ έχεις το μεγαλύτερο πρόβλημα, ναι. Ναι. Ό,τι πεις. Ναι. Τώρα, και ό,τι πεις. Μετά την καινούργια χρονιά, άμα πετάει ο ΠΑΟΚ, τι θα λες, Άμα θα πετάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Άμα πετάει ο ΠΑΟΚ. Με ποιον θα πετάει ο ΠΑΟΚ, με την Ξάδη του Μουζενίδη, άμα πετάει ο ΠΑΟΚ. Τι άμα πετάει ο ΠΑΟΚ, ρε τάταρε, τάταρε. Έχεις κολλήσει με την κόνενά σου στον πτηνίατρο, με την Ξάδη. Πότε παίζουμε με την Ξάδη, ρε. Πότε στήθηκε η Ξάδη. Άμαν. Στο Τσίπρα θα κατέβεις. Τι θα κάνω. Στο Τσίπρα θα κατέβεις, το Μπαλέντε Σπορ σήμερα.
Εσύ πιο κοντά είσαι, εσύ πήρες και το αυτό. Θα πάρω ένα ασπρόμαυρο γελέκο και θα πάω να διαμαρτυρηθώ με ασπρόμαυρο γελέκο. Δεν χρειαζόμαστε. Ή μάλλον θα πάω να χειροκροτήσω εγώ με ασπρόμαυρο γελέκο, ρε κορόιδο. Εγώ σ' ακούω, ρε κορόιδο. Σ' ακούω. Περνάω την ώρα μου, αλλά μετά από δύο μήνες, άμα πετάει ο ΠΑΟΚ, μην βγει και του λύπη. Άμαν πετάει... Αυτό είναι άχαστο. Άμαν πετάει ο ΠΑΟΚ. Άκου, μπορεί να σε κάνει, να νομίζω σε κοροϊδεύει, αλλά αυτό που είπες τώρα, ειλικρινά υποκλίνομαι, είναι άχαστο. Όχι, θα του γλύφει, θα βγάλει μια σπάτουλα, τι καζάν την πήκε, τι σορολόπ. Α, μπράβο, ναι. Εσύ, κόκκινε, κοίτατε καναδέζικα δολάρια που μας έλεγες εδώ. Και μετά σα στάφα και τα λεφτά. Τα καναδέζικα δολάρια. Σε μένα έρχονταν εξώδικα. Ναι, άσε ρε που σε έρθει ένα εξώδικο. Μια μήνυση δεν έχει φάει. Εξώδικα σου ήρθανε. Ναι. Παρακαλώ. Κατάλαβε, κόκκινε. Πε μα εκεί τι έγινε με τον Παπαθανασάκη. Πε μα τι έγινε με τον μεγάλο έμπορο τον εφοπλιστή που φέρατε στον Ηρακλή που τον έγλυφε. Α, το έχει άλλη άποψη. Ποιον εφοπλιστή. Αυτό με το κεφάλι το μεγάλο, τον Πάπα. Παρακαλώ. Παρακαλάσε. Παρακαλώ, ε, Βοδισάτβα, ατομική βούδα. Λέγε, φίλε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε, ναι. Λοιπόν, καταρχήν, ο προηγούμενος φίλος μπορεί να τα είπε λίγο μπερδεμένα, αλλά αν θυμάσαι, Κωστή, μάλιστα, ο ΠΑΟΚ και πέρσι, μετά τον Ιανουάριο, πετούσε, πήγαινε τρένο. Τρένο. Αυτό μπορεί να είναι και... πώς να το πω, ρε, φίλε, μετά τον Ιανουάριο... Μπορεί να πάμε στον περιφερειακό, αρθεί μια ταλίκα από απέναντι και μας πάρει τα νιάτα και τα γεράματα μαζί. Δίκιο, άσε τώρα τον Ιανουάριο, τώρα τι γίνεται. Αλλά και, μετα... και πέρσι. Κλείς το ραδιόφωνο καταρχήν. Μετά το δεύτερο γύρο. Κλείς το ραδιόφωνο σου λοιπόν, γιατί μικροφωνίζει. Και νομίζω ότι και φέτος θα κάνει το ίδιο, ας πούμε, και το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει με 8 βαθμούς διαφορά, θα το πάρει με 18. Τέλος πάντων. Δηλαδή η εικόνα του ΠΑΟΚ, κάτσε ρε φίλε. Όχι. Η εικόνα του ΠΑΟΚ από το Σεπτέμβριο είναι ότι πρέπει να πάρει από αυτόν τον Ολυμπιακό με 15 βαθμούς το πρωτάθλημα. Και η εικόνα του ΠΑΟΚ η περσινή, όταν αποκλείστηκε από την Έστερ Σούρτ, ναι. Πούμε, και δεν πήγε καν στους ομίλους, ναι, ήταν τραγική στον πρώτο γύρο. Ναι. Και μετά τον Ιανουάριο στο δεύτερο γύρο πήγε τρένο. Ναι. Πήγε τρένο. Άρα πήγε λες τρένο. Περιμένεις θα να πάει κάνει τρένο. Το ίδιο. Ναι. Όχι, θα κάνει το ίδιο και φέτος. Δηλαδή, αλλά φέτος έχει και την αβάντα των 8 βαθμών και έχει, ας πούμε, και έναν Ολυμπιακό να παίξει. Με στην Τούμπα, βέβαια, φυσικά. Με στην Τούμπα, εντάξει, είναι αβαντάζ αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα προηγούμενα, γιατί είπες και κάτι για τα προηγούμενα. Ναι. Και για τα μάτς που έχει παίξει μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ. Φίλε, ο ΠΑΟΚ τον Αύγουστο που έπαιξε με Βασιλεία, με Σπαρτάκ Μόσχας, με Μπενφίκα, έβγαλε μάτια. Καλώς και έπαιζε μπαλάρα. Ναι. Απλά συμφωνώ μαζί σου ότι κάποιοι παίχτες είναι σκασμένοι. Τρεις σου είπα εγώ. Τρεις. Βιερίνια, Μάτος και Πέλκας. Αυτοί οι τρεις είναι το 80% στο κομμάτι του το τακτικό του ΠΑΟΚ. 80%. Συμφωνούμε όλοι. Άρα εσύ είναι σαν να κρούεις τον κόδωνα του κινδύνου ότι υπάρχουν τρία θέματα αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή. Τρία, ναι. Λόγω για σωστό, αυτό, σωστό. Λόγω σωστό. Α, μπράβο. Σωστό. Δηλαδή, μη γυρνάμε τώρα στον κόσμο και φταίει ο Λουτσέσκου και φταίνει πέσει. Ο Λουτσέσκου φταίει γιατί έχει απροπόνητη. Άκου εμένα. Εγώ συμφωνώ. Υπάρχει ένας κάσμος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, σωστά μιλάς, ωραία μιλάς. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς προπονείται ο ΠΑΟΚ από τη μέση και μπροστά όταν έχει την μπάλα σαν προπόνηση του Λουτσέσκου. Εκεί φαίνεται δεν γίνεται δουλειά. Πάμε να αυτοσχεδιάσουμε, πάμε μόνοι μας. Αγωνιστικά τετράγωνα δεν υπάρχουν. Κενοί χώροι να μπούμε δεν υπάρχουν. Κίνηση χωρίς την μπάλα δεν υπάρχει. Ωραία. Στατική είναι η ομάδα, δεν μ' αρέσει. Έχεις δίκιο. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν έχεις δίκιο. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή, υπάρχουν μεταγραφές, μπορούν ναι, να γίνουν κάποιες οι μεταγραφές και η διακοπή. Οι μεταγραφές δηλαδή και η διακοπή. Είναι ένα μπουκωμένο αυτοκίνητο που πρέπει να το ξεμπουκώσουμε. Έφυγες, ωραία μιλάς. Ωραία μιλάς. Πολύ ωραία μιλάς. Μ' αρέσεις. Ραπτό που λέει είναι προφανές γιατί γουστάρεις το Τσίπρα. Λέει μήνυμα. Το διάβασα, ρε κόκκινε, προηγουμένως. Ναι. Γιατί είσαι το ίδιο παπατζής με αυτόν. Ναι. Εγώ φίλε, πατζής που λέει ο κόκκινος, ο μεγαλύτερος παπάντζας, ναι. Δον Κιχώτης και ψεύτης, με τον κελαστό κάνανε την ντέρμπι, ποιος θα πει τα περισσότερα ψέματα του σχορεμένου, άστο. Δεν σου είπαμε κανένα ψέμα, από την αρχή της χρονιάς.
και για διαιτησίες σου είπαμε, και για φορμαρίσματα σου είπαμε, και για παίκτες σου είπαμε, και για το Βέρμπου σου είπαμε, και για το Βιερίνια το γέρο σου είπαμε, και για το Μάτο σου είπαμε. Ναι, όλα στα είπαμε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Άντε τώρα με τον κόκκινο τον Παπάντζα. Λέγε. Κωσί. Μάλιστα. Παπάντζα. Ναι. Η έρευνα έχει γίνει στο δικό σου IQ, φίλε. Λες, ε. Για να ναι, γίνει σε IQ πρέπει να υπάρχει. Κάτσε να μάθουμε. Λέγε. Θα σε πω γιατί. Γιατί να κράτας αυτό το ταγάρι δίπλα σου. Oh. Και το πληρώνεις κιόλας. Το ταγάρι. Ταγάρι λες, ε, ναι. Συνέχισε, ρε. Και θα σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Έχει τελειώσει η δημοσιογραφία αυτός ο άνθρωπος. Τι έχει τελειώσει, πες μου. Είναι αυτοδίδακτος, ρε, φίλε. Είναι... Που θα βγει να πει ότι ο ΠΑΟΚ κάνει επιλογές παιχνιδιών. Που έτσι γιώνει μία ολόκληρη ΠΑΕ και έναν ολόκληρο κόσμο που κάνει χιλιόμετρα για να ακολουθήσει την ομάδα. Αυτός ο γλάρος δίπλα σου γλάρος κάνει αυτή τη δήλωση. Ακού γλάρος. Χοντρός είναι για γλάρος. Να κλάψω τώρα ή όταν κλείσω. Χοντρός είναι, βέβαια. Να κλάψω τώρα ή όταν κλείσω το τηλέφωνο. Το ταγάρι. Τι να κλείσω το τηλέφωνο. Όχι, να κλάψω τι τώρα να... λέω ή όταν κλείσω το τηλέφωνο. Γιατί να κλάψει. Γιατί έχω συγκινηθεί από αυτά που λες. Νάτος. Συγκινήθηκες. Πραγματικά είναι. Έπρεπε να κατεβείς. Είσαι συγκινητικός. Όταν κατέβηκε το φιλαράκι σου έπρεπε να κατεβείς. Ποιο είναι το φάπες. Ποιο ήταν το φιλαράκι. Εκεί ο μεγάλος ο Ραπτόπουλος, ο γνώστης του ποδοσφαίρου. Ναι. Να κατέβαινες μαζί του, να παίξεις φάπες και όχι να βγάζεις τα βιντεάκια από πάνω. Και πού ξέρεις εγώ τι έχω κάνει. Εσύ ανέβασες το βιντεάκι, ρε πουλί. Ναι, βρε κοπελίτσα μου, εσύ γιατί δεν έχεις κοπελίτσα να τραβήξει αυτός βίντεο. Άσε τις κοπελίτσες, γιατί άμα σε βρω στα 3 μέτρα, τα 1-2-3 του Ραπτόπουλου θα φας. Για έλα λίγο, α, να σου πω κάτι. Για πρόσεχε. Η καλύτερη μου είναι, ψάχνουν για κόμενα, θα έρθεις. Βλέπω τα 102 κιλά που έφτασες να γίνονται 115. Ψάχνω για κόμενα, θα έρθεις. Όπα. Άμα ψάχνεις, βλέπω να γίνεσαι 115. Θα έρθεις μια βόλτα τώρα. Όχι τώρα το απόγευμα θα έρθω γιατί είμαι εκτός και το απόγευμα πες μου που θα είσαι. Όχι, σε πληρώνω, σε πληρώνω ταξί να έρθεις τώρα το απόγευμα, δεν μπορώ. Κάτσε ρε τώρα ρε μπατήρι, θα πληρώσεις τώρα, με έβγαλες και λεφτά. Η μαμά σου αφήνει να παίρνεις τηλέφωνο ή παίρνεις μόνος σου. Γλάρε, έγλαρε. Δεν μου λες, η μαμά σου το ξέρει ότι παίρνεις τηλέφωνο ή κρυφά παίρνεις. Έφελε. Ή κρυφά παίρνεις τηλέφωνο, αλήθεια. Άντε βλάκα, γιατί θα κατεβάσεις. Μήπως παίρνεις κρυφά τηλέφωνο. Ακούστε σε λέω εγώ. Μήπως παίρνεις κρυφά. Και κράζεις την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το λαό του. Βλάκα. Πώς το κατάλαβες. Έφελε. Δεν μου λες. Κάνουμε χιλιόμετρα να ακολουθήσουμε την ομάδα και θα πεις ότι κάθεται και στείνεται και διαλέγει. Άκου να δεις. Λοιπόν, επειδή αυτά είναι δικά σου λεγόμενα. Υπάρχει κάτι, θα σου κάνω δώρο. Την παλιά συλλογή που είχε από ταινίες πορνό Κωστής. Θα εκτονωθείς, πίστεψε με, θα εκτονωθείς πραγματικά. Ρε Κωστή, διώξ' τον. Θα εκτονωθείς πραγματικά. Είμαστε ακροατές σου. Αν δεν μπορείς να βρεις, αν δεν μπορείς να βρεις γυναίκα, θα κάνω ό,τι μπορώ να σε βοηθήσω. Κωστή, είναι ανίδεος. Εμένα ακού. Έχει κάνει. Δεν τον πληρώνεις. Δεν με πληρώνει. Άσε ρε γλάρε, τι έτσι. Πληρώνω για να έρθω. Ρε γλάρε. Λέγε κορίτσι μου, λέγε. Άσε τώρα, έβγαλες τώρα μια λέξη το κορίτσι μου και το κορίτσι λέγε μου. Λέγε κοπέλα μου όμορφη, λέγε. Άντε κάθεσαι και κράζεις τώρα αυτό το λαό που πήγε με στη βροχή και με στο κρύο και λες ότι η ομάδα στείνεται. Πού το έβγαλες το συμπέρασμα. Ποιος είπε ότι η ομάδα στήθηκε. Ότι είπες. Την αρχή της εκπομπής τι είπες ρε γλάρε. Είπα εγώ ότι ο ΠΑΟΚ στήθηκε. Τι είπες, ότι διαλέγει παιχνίδια. Άρα αφού έχασε, στήθηκε. Τι έκανε. Να σου πω. Μην καταπίνεις τη γλώσσα σου. Απάντα. Το επιλέγω από το στήνο έχει διαφορά μεγάλη. Όταν επιλέγω να χάσω. Να, όχι. Θα πας. Κατάλαβες πως φάει. Θα πας σε ένα φιλόλογο. Όπα. Να ρωτήσεις τι σημαίνει μία λέξη και τι σημαίνει η άλλη. Πόσο επικίνδυνη είναι η μία ή πόσο επικίνδυνη είναι η άλλη. Και μετά θα κάνουμε ό,τι κουβέντα θέλεις. Απλά επειδή δεν γνωρίζεις, δεν είναι υποχρεωμένος να σου εξηγήσεις. Δεν στήθηκε, έκατσε και διάλεξε παιχνίδι. Όχι, από δεν έκατσε. Ούτε έκατσε. Τι έκανε, ρε. Ούτε, έκανε οικονομία δυνάμεων. Κωστή, τι λέει, ρε το πουλί. Δεν μου λες, έχω δικαίωμα να πω ότι έκανε οικονομία δυνάμεων. Αυτό είπε στην αρχή της Αυτό είπα, ναι. Αυτό είπε. Αυτό είπα. Ραπτόπουλε, τι είπε. Εσένα μιλάω, γιατί χρειάζεσαι δικηγόρο. Ραπτόπουλε, τι είπε. Είπα ότι έκανε οικονομία δυνάμεων. Δεν ψάχνω δικηγόρο, μην είσαι χαζός ή μην τον παριστάνεις. Βρε χαζός είμαι, εσύ απάντησέ μου. Ψάχνω μάρτυρα σε αυτά που είπες πιο πριν. Μάρτυρα ψάχνω.
Ρε, εσύ θα αρχίσουν να τον να με δίνεις κιόλας. Μπορεί να μου απαντήσει αυτό που σε ρωτάω. Ωραία, τώρα, εγώ όταν έρθει η ώρα θα τις βάζεις τις φαλιάρες σου. Άστο τώρα, εγώ ψάχνω ένα μάρτυρα για τώρα σου λέω. Τι να το κάνεις τώρα, έχεις ανάγκη από μάρτυρα, επιχειρήματα δεν έχω έχεις. Έχω ανάγκη γιατί δεν μπορώ να αποδείξω ρε φίλε αυτή τη στιγμή τι είπες πριν την αρχή της εκπομπής. Ρε φίλε, επιχειρήματα έχεις. Επιχειρήματα. Εγώ αν έχω επιχειρήματα. Ναι, ένα επιχειρήμα. Τι επιχειρήματα έχεις που είπες ότι ο Πάουκ. Εγώ είπα ότι ο Πάουκ ήταν τόσο κακός που έπαιζε λες και δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη. Κακό είναι αυτό. Άρα διαλέγει παιχνίδια. Αυτό δεν είπες. Όχι φίλε, τα άρα θα τα. Άκου να δεις. Εγώ εκφράζομαι όπως πρέπει. Λογάκια να προσθέσεις τις δικές μου τις κουβέντες δεν γίνεται. Ωραία. Μπορείς να. Αν εσύ το μυαλουδάκι σου είναι στο 23 και δεν μπορεί να βγάλεις να καταλάβεις αυτό που λέω. Και αν σε καλάει τόσο είναι πολύ. Είναι από τους επιστήμονες που σπουδάσανε και είναι στο εξωτερικό. Άσε μας ρε κόκκινε. Γιατί. Είσαι και μυαλωμένος. Γιατί κακό είναι αυτό. Κακό δεν είναι, αλλά δεν είσαι. Μακάρι να είσαι ένα μυαλωμένος. Ρε φίλε, δικαίωμά σου να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Πες με ό,τι θέλεις. Όπως βλέπεις, με είπες βλάκα, με είπες έτσι. Σου λέω, πες ό,τι κουστάρει. Αλλά πες ένα επιχείρημα. Αυτά που λες δεν υπάρχουν. Όχι, πες μου εσύ πες μου. Εσύ, εντάξει. Πες μου. Πώς ο ΠΑΟΚ διαλέγει τα παιχνίδια του, όπως είπες ακριβώς στην αρχή της εκπομπής. Ο ΠΑΟΚ είπα ξεκάθαρα και στο λέω για τελευταία φορά, μήπως και το καταλάβεις. Φλάντζα ανάψαμε. Επέλεξε να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να μην τρώει τα σωδικά του στην Ευρώπη. Αν αυτό το θεωρείς επιλείψιμο, να είσαι καλά. Πάει, τελείωσε. Διάλειμμα. Αρχίζουμε. Άσε λίγο εσύ τις να παίξουν, ναι. Πού να το ξέρει ρε εσύ, πού να τους δεις το ΆΚΑ αυτός, το πεις έλα ρε σε μια συναυλία τίποτα. Για αυτούς το ΆΚΑ τους είδες, τον Ηρακλή δεν είδες το ΆΚΑ εσύ. Τον είδα. Πού? Τον είδα. Πότε για τον είδες? Τον είδα και στο Ηρακλής Ολυμπιακός 1-2. Πότε ήτανε? Ολυμπιακός 1-2. Ολυμπιακός Ηρακλής 1-2. Ποιον είχες προπονητή? Ποιον είχα προπονητή, τον Ντάιτ Λίμπερ προπονητή. Τον Αλέφαντο είχες. Τον Αλέφαντο, συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, άστο. Ίσως το 1-2. 60 άτομα ήμασταν, ναι. Η διακύμαση του σκόρ, τη θυμάσαι? 0-2-1-2. 0-1-1-1-1-2. Εντάξει. Έρε, με Αλέφαντο ήμουν όλη μέρα, ρε. Με Χαϊβάνι να πούμε. Επειδή ήσουν στο μάτς. Ποιος. Ναι, όχι, στο μάτς εκείνο δεν ήμουν εγώ. Εγώ ήμουν στο άλλο μάτς. Το Ολυμπιακός Ηρακλής 1-0 που πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. 87-88. Ναι, 86-87. Πήγαμε δύο Ηρακλειδείς στο γήπεδο. 70.000 κόσμο. Άμα μπει γκολ, μην φωνάξετε. Όχι, όχι, λέει. Πρώτο λεπτό, σουτάρει ο Κοφίδης, δοκάρει μπάλα, γκολ φωνάζουν, τους κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Και αυτός λέει, δεν τους ξέρω, βαρούσε κι αυτός. Ναι. Για να καταλάβετε τι κύριος είναι. Όχι, όχι μόνο έκανε, ο φίλος, βαρούσε και αυτός. Κοπρόσκυλα, βούλγαρη τους φώνασε. Πάτα κιούτα κιούτα. Σαν τον Κιμπόκο. Ναι. Γιατί δεν με χτύπησες? Απαγκάπ. Απαγκάπ. Άστε τους δεν τα κολλάω, τους βαρέσω εγώ λέω. Άστος εμένα λέω. Και έκανε. Στα βουλγαράκια λέω, άστα εδώ πέρα. Έξω από το γήπεδο. Άκου φίλε, τους έβγαλε και έξω. Και μετά λέει ότι γλιτώσε το νοσοκομείο χάρη σε μένα. Έτσι. Πάμε. Από τότε δεν του ξαναμιλήσαν αυτοί οι δύο. Έτσι. Παρακαλώ. Έλα. Αλφα μη δύο κενό, συγγνώμη. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54-344. Γεια σου. Έλα. Μ' ακούτε? Ναι. Αφού λοιπόν αυτοί διαλέγουν παιχνίδια στον ΠΑΟΚ. Έτσι λέω κόκκινος, εγώ δεν είπα, εγώ λέω κάνω μια σκέψη. Ναι. Το άκουσα και χτες, άκουγα το μήνο την αναμετάδοση στο 102 και τα ίδια περίπου έλεγε και τα λοιπά. Δεν περνάει από το μυαλό σου ρε φίλε, είναι μια σκέψη. Όχι ρε, δεν περνάει. Όχι, περνάει, για να σου πω κάτι, περνάει, αλλά εγώ ήθελα να πω άλλο. Να μας επιστρέψουν τα λεφτά που πηγαίνουμε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια οι παίκτες. Μα δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό που λέμε, η κασία είναι. Τους δικαιολογεί, δηλαδή ο μάνατζερ τους, άκουσε να δεις, ο μάνατζερ των παιχτών τα ίδια με τον κόκκινο θα έλεγε. Όχι, εγώ δεν είμαι μάνατζερ. Οι δυνατότητες τους είναι αυτές φίλε. Ακριβώς. Οι βιολογικές τους αδυναμίες των τριών παιχτών, Βιερίνια, Μάντος και Πέλκα είναι αυτές. Ακριβώς. Ότι δεν μπορούν να παράξουν από το κέντρο είναι αυτό. Ότι ο Βιερίνια με το Μάντος αν δεν γίνουν δεκάρια δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί από πίσω. Τότε αυτοσχεδιάζουν. Κοίταξε, δεν μπορείς και να διαλέξεις παιχνίδι να μην αυτοσχεδιάσεις και να μην σου βγει στην τακτική τρεις φάσεις διαφορετικές. Να παίζεις μόνο τον αντισέντρα και τη γιώμα. Τον επενδυτή να τους δώσει και ειδικό πριμ στη λιβαδιά για να μην κάνουν καθυστερήσεις. Όταν λοιπόν κάθεσαι και λες ότι του χρόνου θέλεις ο Μίλου Champions League,
και δεν μπορείς να περάσεις από τη Βίδη, την Μπορίσοφ και την Έστερσον και ξέρω εγώ τι, εμείς γελάμε. Εμείς που πηγαίνουμε στο γήπεδο γελάμε εκεί. Να ξέρουν ότι τα ίδια σχολεία που πήγανε αυτοί πήγαμε και εμείς. Δεν μπορούν να μας δουλέψουν εμάς και βλέπουμε μπάλα χρόνια. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό να βγάλουν τις φανέλες και να σηκωθούν να φύγουν. Όχι είναι, φίλε, εδώ θα διαφωνήσω και με τους οπαδούς του Ηρακλή και με του ΠΑΟΚ. Τόσο μπορούν οι άνθρωποι. Να τα ρίχνουν στον προπονητή. Είναι ανανδρία. Όποιον και να φέρεις, αυτοί κάνουν την ίδια δουλειά. Όχι. Διαφωνώ. Ο κάθε αθλητής, κάθε ομάδα, όταν μπαίνει στο γήπεδο, κοιτάζει να παίξει όσο το δυνατόν καλύτερα. Δηλαδή, αυτό που λέμε να πετάξετε τις φανέλες, μα ο αθλητής δεν θέλει να κερδίσει. Ανόητος είναι. Δεν έχει εγωισμό, δεν έχει συμφέροντα. Θα σου πω, φίλε, ποια είναι η δικιά μου η ένσταση. Όχι, είναι λάθος. Γιατί τα μπερδεύει. Θα σου πω, φίλε, όταν εγώ βλέπω Ηρακλής Καραϊσκάκη, και συγγνώμη που το συγκρίνω με αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, και βλέπω να μην μπορώ να κάνω μια τελική συναισθία, δεν θα γανακτήσω. Ναι, θα του πει φυγέτε από τον Ηρακλή. Μα τόσο πολύ δεν δε θα αγανακτήσω. Ναι, όταν βλέπω το μάτι, δηλαδή, αν δω κάποιον να προσπαθεί και να μην μπορώ, θα πω τόσο μπορεί, τόσο κάνει. Γιατί? Όταν βλέπω όμως να μην γυαλίζει το μάτι του, να μην υδρώνει, να μην βγάζει αυτό που θέλω εγώ σαν οπαδός, σαν φίλαθλος. Δεν μπορεί. Θα θυμώσω. Δεν μπορεί. Όπως και εσύ. Δεν μπορεί. Πολλά με τα λεφτά που παίρνουν είναι περιπατητές. Αυτό είναι άλλο. Εδώ πέφτει σε λούμπες. Αν έχουν μάγκες μάνατζερ ή αν ο άλλος είναι βλάξ, δηλαδή φταίνε αυτοί. Όχι. Είναι λάθος η προσέγγιση, παιδιά. Ο αθλητής, εμένα αν με δώσεις 1 εκατομμύριο ευρώ και μου πεις παίξε μπάλα, μπορώ να παίξω. Θα είναι βλάκας αυτός που με το έδωσε. Δεν ξέρω ποιος τους τα δίνει. Εμείς πληρώνουμε εισιτήριο. Άλλο αυτό. Και την τρώμε τη φόλα. Άλλο αυτό. Τρέπεται στο να χάνεις 3-0 στο ημίχρονο. Μέσα στη Δούμπα και να μου κάνεις το γκάπιο μετά στο δεύτερο ημίχρονο όταν παίζανε αυτοί με 10 παίκτες. Αυτά είναι ρεζιλίκια εκεί. Στο ευρωπαϊκό παιχνίδι δεν θα μας ξαναδούνε μας ξανά εκεί. Ό,τι θέλουν μας ξανακάνουν. Αν νομίζουν ότι θα παίζουν πλάκα να μας κάνουν εμάς, με τα συγχωρήσεις ο τρελός παπάς τους βάφτει σε αυτούς. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Γρηγόρη. Καλά, φίλε. Αυτός ο ημιδιάδης μαζί είναι εκλεγμένος εδώ. Επταλοφίτης με λένε Γκόγκο. Ναι, είπε ότι θα ξέρω από αυτά σαλιάρες. Λοιπόν, πες, μας ακούει. Εγώ μένω στη Μηχανιώνα, να αφήσω το τηλέφωνο μου κάπου, να φύγει να με βρει και να βγούμε δύο μας έντρα. Όποτε γουστάρει, όπου γουστάρει. Από το μικρό έδωφωνο δεν θα μπορεί τρέλα. Ούτε σε Ηρακλάκια, ούτε πουθενά. Αυτό είναι Ηρακλάκια. Γκόγκο, άστον, περιορισμένη ευθύνη. Όχι, Γκόγκο, μη Γκόγκο. Άστον να περιορισμένη. Εσύ ράπ να πλάκα με κάνεις. Μη Γκόγκο, μη. Θύμωσε ρε φίλε. Εντάξει θύμωσε, δεν θα σου βγει ο θύμος. Άστον να δεν χρειάζεται ρε φίλε, άστον να κρίμα είναι. Κρίμα είναι, κρίμα είναι. Άστον να είναι, καημένος. Εντάξει, σεβαστό. Να είσαι καλά. Εσύ. Εκεί στη Μηχανιώνα έχει και Ηρακλειδής, ε. Παντού έχει. Μάλιστα, εντάξει. Ο περιπτεράς είναι... Παντού έχει ρεσί, ξεκόλα. Τέλειος. Τώρα που ο Ηρακλής δεν είναι καλά, μην τον κολλάς πολύ. Ναι. Πότε τον κολλήσω, όταν είναι καλά. Άμα είναι καλά, τον μπράβο, τι καλό εκεί που είναι. Θα τον κάνει μαγκιά, αφού έχεις χάρισμα, να μην το είχες... Χάρισμα. Επανάθεμα το κεφάλι μπράβο, στο κλούδιο. Μπράβο, Γρηγόρη. Ναι. Ναι, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Σήμερα δεν χρειάζεται να κάνεις πρόλογο. Ναι. Ένα τρία σου, ας τον κόσμο να μιλήσει. Όχι ρε, τον κόμμα, ο κόμμος πληρώνεται, εμείς πληρωνόμαστε ο κόμμο. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο. Μίλα. Λοιπόν, από Βόλο παίρνω. Έλα. Δημήτρης. Καλώς τώρα. Παιδιά, στις 2 η ώρα πριν ξεκινήσετε. Ναι, ναι. Και πριν λίγο στις διαφημίσεις. Ναι, ναι. Έπαιξε σποτάκι για την ομιλία του Τσίπρα. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Γιατί παίζει αυτό στο σταθμό σας? Γιατί είναι διαφημίσεις. Εσείς που σηκώσατε το λάβαρο. Γιατί πλήρωσε. Γρηγόρης, εσείς έπαιξε το λάβαρο. Και είστε υποχρεωμένοι να το παίξετε. Φυσικά. Εκ του νόμου. Ποιος νόμος είναι αυτός? Φίλε, πάρε το νομικό τμήμα του σταθμού. Εσύ μπορείς να μου πεις. Μου λες από το νόμο. Όποια νόμιμη εταιρεία πάει σε ένα σταθμό και ζητήσει να διαφημιστεί, δεν μπορεί να την απαγορεύσει να διαφημιστεί. Ναι, το νόμο το γνωρίζεις όμως να μου τον πεις. Μα σου είπα το συμπέρασμα, ναι. Δεν είμαι νομικός. Ωραία. Ότι οποιαδήποτε νόμιμη εταιρεία απαιτήσει να διαφημιστεί και πληρώνει τον άλλο αντίτιμο. Δεν μπορεί να τα απαγορεύσει να διαφημιστεί. Μπορείς να μάθεις όμως ποιος νόμος είναι αυτός και να μου το πεις. Επειδή δεν έχω κάνει καμία διαφωνία μαζί σου, ναι. Και επειδή θες να πάρεις ένα νομικό για να το ρωτήσεις. Θέλω με το σταθμό να μιλήσω. Ναι. Πάρε τον κύριο Μπούζο, σου παρακαλώ. Πάρε τα 390 και ζητήστε τον κύριο Μπούζο. Τώρα? Ναι, τώρα. Ωραία. Εντάξει. Παρακαλώ. Μπράβο, Γρηγόρη.
Μπορεί, μπαίνεις μπροστά στο θέμα, τα στήθια σου μπροστά τα βάλες πάλι, Γρηγόρη. Τι άνθρωπος είσαι εσύ, ρε Γρηγόρη. Τα στήθια σου μπροστά έβαλες πάλι, ρε Γρηγόρη. Ε, ναι. Το Γρηγόρη. Έλα, φίλε, ναι. Εδώ να τα βάλει τα στήθια για τον Μάρδα μπροστά, ρε. Για τον Μάρδα να βάλει τα στήθια μπροστά, ναι. Τι λέτε τώρα, ρε. Ναι. Δεν μου λες αυτό που λέει. Ναι. Πόσο IQ μας βρήκαν. Δεν άκουσα. Πόσο IQ μας βρήκαν, λέω. 92. Πολλοί μας βρήκαν. 84 έχουμε. 84, μη σου πω νιψά, 83. Το 84 έλεγε Τσοβόλα, εδώ στα όλα, δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν μου λες ρε Τσοβολίνιο εσύ. Πώς με είπες? Τσοβολίνιο. Όποιος ακροατής διαφωνήσει με σένα πρέπει να σκοτωθείτε. Ναι, είναι καλά λέει. Είναι κακή περίοδος για μένα, γι' αυτό όταν με κολλάνε πλακώνομαι. Μπράβο, είναι μπρουτάλ άντρας. Είναι μπρουτάλ άντρας, ναι. Η περίοδος είναι καλή για σένα. Νίκο, άκου λίγο κάτι. Εμένα 50 χρόνια η περίοδος δεν είναι καλή για μένα. Νίκο, άκου λίγο. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Μπορείς να με πάρεις, ξέρεις πολύ καλά, να μου πεις, να με κολλήσεις, να με βρήσεις. Ναι, με... ναι. Όταν λέει όμως πράγματα τα οποία δεν τα είπα. Πώς δεν τα είπες. Και προσπαθεί να βάλει να μου προσφέρει. Πώς δεν τα είπες. Αφού είπες. Το ίδιο πράγμα είπατε με διαφορετικά λόγια ρε παλικά. Έχει διαφορά όμως. Τέλος πάντων. Εσείς τώρα λέτε δημόσια ότι ο Πάκ πήρε πρωτάθλημα, έτσι. Καλά κατάλαβα, καλά άκουσα. Βέβαια. Μάλιστα. Φροντίστε όταν έρθουν τα ντέρμπι, ειδικά εσύ Φαλακρούλη, ναι. Όταν έρθουν τα κολλητά ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, φροντίστε να έχει διαφορά πάνω από 7 βαθμούς. Δεν θα έχει. Θα έχουμε κλάματα. Δεν θα έχει. Θα έχει. Δεν θα έχει. Ας πάει στη Λιβαδιά τώρα, έτσι όπως είναι πεθαμένοι αυτοί όλοι. Ποια Λιβαδιά. Γιατί είναι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Εχθές το παιχνίδι το έχασε ο Βιερίνια. Αυτά θα τα λέτε. Το 10ο λεπτό αρχηγέλε, δεν είμαι καλά, θέλω να βγω. Μετά λες είμαι καλά. Το 15 δεν μπορείς να μαρκάρεις. Αυτά είναι λάθη του προπονητή. Όπα, να σου πω λίγο κάτι. Όπα, όπα. Αυτά είναι λάθη του προπονητή. Τον παίρνει. Τον παίρνει. Τον παίρνει και τον λέει εσύ. Δεν μπορεί να παίζει τόσα παιχνίδια συνεχόμενα, κάτσε έξω. Θα παίξει ο Τόσκα. Ή θα παίξει ο. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο εδώ πέρα. Κατάλαβες. Έλα εδώ, Μάτος, θα ξεκουραστείς ένα παιχνίδι. Έλα εδώ εσύ, θα ξεκουραστείς ένα παιχνίδι. Αρε πώς θα ξεκουραστεί αφού εμπρός δεν θέλει να περάσει. Τους καλύτερους έβαλε. Πώς θα ξεκουραστεί. Με την πάτε μπορείς όπου θα ξεκουραστεί. Λέω τι θα έκανα εγώ. Μα δεν είσαι εσύ, αυτός είναι. Αυτό λέμε. Αυτός το χειρίστηκε λάθος. Το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ βιολογικά είναι χάλια. Χάλια. Η ψυχολογία του έχει πέσει. Δεν είναι στα καλύτερά του. Εκτός ότι δεν παράγει ποδόσφαιρο, δεν έχει ψυχολογία. Ένα στραβοπάτημα στη Λιβαδιά και θα μιλήσουμε από Δευτέρα ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Ξεκαθαρίζω πως αν μου πεις Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, ψηφίζω ΠΑΟΚ να το πάρει, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, πολύ φοβάμαι ότι και φέτος θα καταφέρει να το χάσει. Ρε εσύ, γιατί μάλλον στο Facebook με τον Πανάρετο. Με ποιον? Με τον Πανάρετο. Άστον αυτό το μουσάτο το γλύψα, το στολίζω, δεν είναι. Γιατί ρε, τον Γιώργο τον αγαπάω, γιατί το κάνεις αυτό. Τον αγαπάς εσύ, εγώ δεν τον αγαπάω πάρα πολύ τώρα τελευταία. Γιατί. Είναι πονηρούλης και αυτά θα τα πούμε κατηδία στη μαρμίτα να κοιτάει ο ένας τον άλλο σαν άντρες. Όχι, πάει μαρμίτα. Όχι μέσα από Facebook και από τηλέφωνα και από... Δεν μας θέτει τίποτα το Μετρόπολη τώρα να χαλάσουμε την εκπομπή, για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Αλλά χαλάσουμε τον κύριο Πουάν. Η μαρμίτα θα κοιτάμε ένας τον άλλο, ναι. Θα επιχειρηματολογήσουμε και θα αφήσουμε το ακροατήριο και τους τηλεθεατές να κρίνουν ποιος μπορεί να έχει δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σκηνοθέτη της Μαρμίτας. Πάμε στον επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα ραπ. Καλώς το να. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ολυμπιακός από το Λεμαϊδα. Καλώς το να. Μεγάλη μπαλάρα χθες. Σωστό. Είδες κόντρα σε 3 χάφ, εμείς με 2 τους κατάπιανε ο Γκιγέρμε. Έλα βρε βρήκες τώρα την ομάδα του Γκατούζο που κάνει τον προπονητή τώρα. Πεθαράς, το έλεγα ότι είναι πεθαράς. Και με 2 φορ τα Χριστούγεννα το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Πεναλτάρα αυτό που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Γρηγόρη, αυτό το πέναλτι δεν μας το έδωσε μέχρι την Ξάνθη. Και τι, το κάνατε τράμπα με την Ευρώπη. Είδες ότι δίνονται αυτά τα πέναλτι. Ας κλαίω Καραπαπά, δεν συμφωνώ με τα κλάματα, αλλά είδες ότι αυτά τα πέναλτι... Τοξικό το δάκρυ από το μάτι του Καράπαπα όταν βγαίνει. Τοξικό. Φίλε. Πέρα από την πλάκα. Ο Μαρινάκη τον είδα αδυνατισμένο τον Μπρουτόταμα. Πέρα από την πλάκα και το πολύ κολάτριμα που σου κάνω. Ναι. Εντάξει, ναι. Είναι μαγκιά σου όταν αποκλείεις τη Μίλαν και θες 2 γκολ, είναι μαγκιά σου.
Εντάξει. Ραπ. Εγώ λέω δεν είσαι καλή ομάδα. Δεν συμφωνώ με τον Κωστή που σε παρουσιάζει ομαδάρα. Αλλά αυτό που έκανε χθες είναι μαγκιά. Ωραία, ραπ, ακούς. Έλα, γορί. Άμα έρθει τώρα ο Μπέρ τα Χριστούγεννα, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Φίλε, για να χτυπήσει το πρωτάθλημα, πρέπει να πάρει ένα σαν τον Μπέρκ. Θα είναι ευχή έργο για σένα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να πληρώσει του αντιπάλου του ΠΑΟΚ να είναι ενδιαφερόμενοι. Πρέπει να λειτουργήσει και εξαγωνιστικά. Και ο ΠΑΟΚ εκεί. Όχι να πληρώσει, φίλε. Να πας ένα καλό ζαχαροπλαστείο. Στάσου. Και να πηγαίνει φορτωμένο με γλυκά. Σταμάτα, ρε. Άκου δω, τα γλυκά. Αλλά εκεί ο ΠΑΟΚ δυνάμωσε και καλά έκανε και σε πουλάει μαγιά εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ. Καλά κάνει. Απλά βλέπεις ότι πλέον παίρνουμε και γκολ και από την πίσω γραμμή που έλεγες ότι δεν σκοράρει πίσω γραμμή. Τώρα έμεινε μόνο ένα εξτρέμ που να σκοράρει και φόρο. Οπωσδήποτε. Ένα εξτρέμ που σκοράρει έχει πάθει να πούμε εμόπτηση από την κούραση. Ο Λάζαρος. Και τώρα αυτό είναι. Ένα χι στη Λιβαδιά ή στην Τρίπολη και δεν τέλειωσε τίποτα. Μια ακροάτρια μου στέλνει ένα μήνυμα πάλι και, ρωτάει πώς αντέχετε και οι δυο τόσο βρίσιμο. Θέλω απάντηση. Προπονημένοι είμαστε. Από τι? Από τι? Εδώ ερχόμαστε για να τα ακούσουμε. Ναι. Δεν ερχόμαστε για να χαϊδέψουμε αυτάκια. Μπομπάσου σε κοπάναγε μικρός, σου ρίχνει πυρελίκι. Ναι. Και εμένα. Άρα είμαστε εκπαιδευμένοι από τους μπαμπάδες μας. Και ξύλο. Τι Παναγίες έχουμε φάει. Όχι. Εγώ έτρωγα. Ο Μπίλι ποτέ. Τι Μπίλι. Α, έτρωγες ξύλο. Ξύλο. Ο Μηταλάς δεν σήκωνε χέρι γιατί ήταν γομάρι να πούμε και σκότωνε. Το λέω τώρα. Άκου. Βγαίνουν οι βαθμοί πρώτη γυμνασίου στο τρίμηνο. Οχ. Και γίνεται το λάθος και δεν έρθει η κυρία Μαρία συγχωρεμένη και έρχεται τον Μπίλι. Οχ. Γενικό 17,5. Καμαρωτός, εγώ 17,5. Μια χαρά είμαστε. Βγαίνει έξω, είχα καθηγητή. Το θυμάσαι, το Βενετάκι. Δεν τον είχα εγώ. Α, εσύ ήσουν τότε στο. Είχα διώξει εμένα το Δελασσάρ, γιατί με πιάσανε με τις τσόντες, ναι. Και σιγά, με το. Με τα ταρτατά σε πιάσα και σε διώξα. Και το Λονδίνο 2000. Αφού ήταν αυτό, ρε, ήταν καλογέρι. Αμαρτία ήταν, ξέρω. Ναι. Α, καθολική. Λοιπόν. Ναι. Και γυρνάει και μου δίνει ένα μπάτσο. Μπάτσο, βρήκε μάγουλο πολύ γι' αυτό. Δω. Ακούς, βρήκε μεγάλο μάγουλο γι' αυτό. Όχι, ρε, δεν είχα, αυτό το θυμάσαι. Δεν είχες, ναι. 12 αρχαία. Μιλάμε, ήθελα να ανοίξει γύρω με καταπιεί. Δεν ξανά ήρθε να πάρει βαθμούς ποτέ. Μπάτσο μπροστά σε όλους. Εμένα όταν ήρθε και με βάλανε καλό βαθμό, μαθηματικά 19. 17,5 και κάτσε, ρε, κάτσε. Οι άλλοι περνούσαν τη βάση και του δίναν χαρτζηλίκι. Και εμένα με έδωσε μπάτσο γιατί είχα 12 αρχαία. Εμείς μαθηματικά είχαμε την Αζά. Η Αζά ήταν χαζή. Άλλο. Περίμενε. Η Αζά ήταν άλλη περίπτωση. Χαζή ήταν. Δεν ήταν χαζή. Χαζή ήταν. Άρρωστη. Πρόσεξε, στο σχολείο την πήραν γιατί το οικόπεδο που χτίστηκε το σχολείο ήταν δικό της. Ρε, άρρωστη. Περίμενε. Και με βάζει 19 στο τρίμηνο. Και... ξέρω γιατί σε έβαλε 19. Την έκανα εγώ, εγώ με τον Παύλο ρε και τους άλλους. Θέλει να σε δει. Την κάναμε. Δεν θυμάστε. Παίρναμε ένα θρανίο. Κομπλιμέντα την κάναμε. Παίρναμε ένα θρανίο. Βάζαμε έναν επάνω. Ένας δινόταν παπάς και κάναμε πως κάνουμε κηδεία. Και όταν περνούσαμε μέσα από μια τάξη που έκανε μάθημα, έκανε το σταυρό. Για σαν, ναι. Όλοι πέφτανε. Αυτά που γινόταν στο γυμνάσιο και λίγες στο μάθημα. Δεν υπάρχουν. Έλα. Λέει. Έρχεται ο μητέρας, λέει. Βλέπει 19. Λέει, έλα εδώ ρε, λέει. Κάτι δεν πάει καλά. Όχι, δε, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Εγώ δεν πλήρωσα. Στάζει. Εγώ δεν πλήρωσα. Εδώ δεν πλήρωσα. Σε λέει. Ποιο είναι την καθηγητή, λέει, μαθηματικών, την κυρία Ζα. Ποια είναι αυτή, λέει. Λέω να αυτή εδώ. Εγώ κατάλαβα, λέει. Αυτή την πυροβολήσαν, λέει. Στο Βιετνάμ, λέει. Συγχωρέθηκε η γυναίκα. Κάτσε. Λέει, ρε, μου λες, ο Νίκος λέει πόσο βαθμό έχει, λέω 19. Ο Σαλαγκούδης για 3 αυτή. 19. 19. Λέω... Και αυτή είναι η Σακιόμη με σένα. Στάσε, ρε, περίμενε. Ο Νικολατονάκης, καθηγητής πανεπιστημίου, είναι αυτός στα μαθηματικά. Λέει 19. Έλα εδώ, ρε, μου λέει. Τι έκανες, πες μου. Ας είστε διάλογο εδώ, ηλίθιε λέει. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Η πρώτη μέρα της χορεμένης σε κάθε τάξη που έμπαινε, διαρκούσε μισή ώρα η εισαγωγή της. Γιατί είχε μια τσάντα τεράστια. Μια τσάντα τεράστια, έβγαζε από μέσα μπρίκια, κατσαρολάκια. Έβγαζε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και στο τέλος έβγαζε ένα βιβλίο. Και έλεγε: αυτό είναι το βιβλίο των μαθηματικών. Αυτό είναι που θα σας διδάξω φέτος. Και για να τα ξαναβάλει μέσα, χτυπούσε το κουδούνι και το διάλειμμα. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα. Τετάρτη. Μέρα, μεσοβδόμαδα. Πρώτη ηλικίου. Παίζει εθνικός Παναθηναϊκός εμβόλυμη με αγωνιστική. 1-0 εθνικός με Μπατσινίλα. Ακούω ένα μετάδοση μέσα στην τάξη. Ισοφαρίζει ο Χαραλαμπίδης ο Γρηγόρης. Ναι. Καλή του ώρα. Κεφαλιά. Κεφαλιά. Παπ 1-1. Είχαμε κάνει δύο Παναθηναϊκούς. Ακούγεται. Ποιος φωνάζει, λέω ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης. Να βγει έξω ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης. Κόσμο! Έβγαλε το Γρηγόρη το Χαραλαμπίδη έξω από την τάξη.
Επόμενος, ναι. Έλα φίλε, ναι. Ναι, γεια σας. Κορίτσι μου, εσύ μας έλεγες. Εσύ είσαι τώρα, ναι. Βούλα μου. Η Βούλα πλατιπόρα με την κάνω. Πάω στο φυσίατρο για εξέταση. Να, ενώ εγώ δεν πρέπει να πάω στο γιατρό. Ναι. Έλα Βούλα μου, τι κάνεις. Κωστή, πήρες 19 το τρίμηνο. Το τρίμηνο. Ένα τρίμηνο πήρε 19, μετά τον πήρα χαμπάρι. Πότε πρόλαβες, μωρή αδερφό, να πάρεις 19. Μετά ανέλαβε ο Θεοφανίδης, ο θεολόγος. Και μετά λέει, στο τρίτο τρίμηνο πήρε χαμπάρι, αζά. Βλέπω λοιπόν ότι έκανα λάθος. Κάποιος κλέβει. Για να πάρεις 19 σε ένα τρίμηνο πρέπει να παίρνεις 3 την ημέρα. Πότε τους πρόλαβες όλους. Δεν μπορεί. Τι έγινε. Και είπες και για τις Κινέζες και όλα το ότι είναι δεν είπα Κινέζες, δεν ξέρω, είπα για Αμερικανο-Ιαπωνέζα. Βρε, γι' αυτό είναι με τον Ξανθιώτη, δεν ξέρει, οι Κινέζοι είναι χειρότεροι στο κρεβάτι, δεν ξέρω. Όμα, γι' αυτό είσαι με την Ξανθιώτη, σαν λέει, γιατί δεν ξέρεις οι Κινέζες, τι είναι πουλά, οι χειρότερες. Οι Κινέζες και οι Κινέζοι χειρότεροι στο κρεβάτι. Και πώς τότε οι Κινέζοι έχουν γίνει 1,5 δισεκατομμύριο. Γιατί το γαριδάκι έχει καλό σπέρμα. Γιατί εύκολα μπαίνει, εύκολα βγαίνει. Τσουπ πιάνει το παιδί κατευθείαν. Τσουπ μπαίνει, τσουπ βγαίνει. Δύο ίντες. Άμα μέχρι να μπει βγήκε, οι άλλοι έπιασε το παιδί. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ ασχολήθηκες και με Κινέζα. Ναι, εννοείται. Μα δεν τον ακούς τη γούστα. Κάτσε λίγο για τα δύο. Ξέρεις ποιον δεν γούσταρε η Αζά. Ό,τι και να έκανε τον είχε 12. Τον Αντωνίο το συγχωρεμένο. Πλάκα μου, το Βασίλη. Δεν σκοτώσει. Και ο Βασίλης δεν κρυβόταν όμως. Ε? Ο Βασίλης ήταν εκ του βίλου, δεν μπορούσε να κρυφτεί. Δεν μπορούσε, ναι. Ας τον αφιάσε μόλι την τρελή να φύγει να πάει στη φυσίατρο τώρα. Μετά την κτηνίατρο άρχισε και την απατάει με φυσίατρο. Κάτσε λίγο, γιατί θέλω να εξομολογηθώ κάτι για τον Γρηγόρη, πολύ σοβαρό. Οχ. Όταν πήρε ο ακροατής έτσι και διαπληκτήθηκαν, κάτι μέσα μου τραντάχτηκε. Αναστατώθηκες. Κάτι κολλικοί υπήρξανε. Κάτι σπασμί στο παχύ έντερο, έτσι μια σταγόνα κύλησε. Κάτι έγινε μέσα μου. Κάνα δάκρυ, κάνα δάκρυ. Αλλά δάκρυ κάλτσα έφτασε. Συγκίνησης. Έφτασε κάλτσα. Ανατριχύλα. Δεν ξέρω από εκεί. Περίμενε, κάτσε να το πω ποιητικά. Το δάκρυ κύλησε στο ιδρωμένο σου κορμί από πάνω μέχρι κάτω. Κάτι έγινε μέσα μου. Θέλω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, αν μπορεί να βρεθούμε τέτα τέτ. Έκανες λεύκανση. Και θέλω τζάμι, είναι τζάμι, αεροδρόμιο. Λεύκανση ή ροζ. Προσγειώνεται Boeing 747. Και Boeing 747. Χωρίς ρόδες, κλατσετό. Τόσο πρικισμένο το. Τίποτα, σου λέω μπαίνει, χαμπάρι δεν μπαίνει, βγαίνει. Παπ, κάνει και ένα... Και γιατί το έκανες έτσι, το φτιάξει για Boeing 747. Εντάξει, βρε παιδί μου, θα έρθει και ο Κινέζος με το Smart. Θα έρθει κι άλλος ο έγχρωμος με τον Boeing 747. Όλοι καλοί χωράνε που λέμε. Θες να μπορούν να παρκάρουν όλα τα αεροπλάνα. Να σου πω και μία παροιμία έτσι. Το σώμα στο αεροδρόμιο, ναι. Και εγώ το αεροπλάνο. Άσε να προσγειωθώ κι ας είμαι από πάνω. Άντε γεια! Λοιπόν, κάτι τελευταία. Θέλω, Γρηγόρη μου, ναι. Όταν είσαι, όταν βρεθούμε, ναι. Και τύχει ρε παιδί μου να είσαι από πίσω μου, θέλω να σκύψεις στοργικά σε αυτή και να μου ψιθυρίσεις. Εγώ θα το κάνω. Πες αυτή την πρασινόκαμπια η οποία προσπαθεί να μου παρουσιάσει τέρας. Όταν είδες την ανάρτησή μου στο Facebook με τη φωτογραφία μου σε αυτή την ηλικία και χωρίς μοντάζ, τι είπες, τι έγραψες? Πες το να σου πω. Πες τον αέρα, τι είπες? Έμπαινα. Μ' αρέσεις, φιλιά. Πέταξα 5 καρότα και 3 μπανάνες. Έτσι. Όλο αυτό σου λέω. Άντε, για φιλιά. Και βρήκανε το πρωί καφέ στη σακούλα κρεμασμένα, σου λέω τίποτα. Πανάθεμας. Γεια σου, γεια σου Βούλα. Σκιακαβάρα Σάκης και περήφανος Γιώργος.